Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη φωλιά των Κούκου και στην τρανή απόδειξη ότι ο Κούκος προϋπάρχει εδώ και πολλούς αιώνες. Βρισκόμαστε στις πυραμίδες της Γκίζας, όπου βλέπετε την απόδειξη ότι ήτανε Φαραώ. Φαραώ. Ήτανε Κουκουχαμών. Φαραώ. Φαραώ. Και όλο αυτό λύνει και πάρα πολλά ερωτήματα και μυστήρια που έχουν τέλος πάντων γεννηθεί ανά τους αιώνες. Τα υπόλοιπα θα μας τα λύσει η Άση, λέγοντάς μας τι θα γίνει στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεδομένου ότι υπάρχει και μία είσοδος Αφροδίτης στους Ιχθύους, μία πανσέλινος που θα γίνει, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Βεβαίως με τη συνδρομή του Σταύρου Μαρθαλίτη, πόσο λύνουμε αυτό το μυστήριο, θα μπορούμε να απολαύσουμε μία τάρτα με ντοματίνια και τυρί κρέμα. Το βρίσκω πάρα πολύ νόστιμο, πολύ εξαιρετικό, όπως και το αποκλειστικό απόσπασμα που θα έχουμε από το σημερινό επεισόδιο του MasterChef, που θα μάθουμε ποια ομάδα κέρδισε, η μπλε ή η κόκκινη, η κόκκινη ή η μπλε. Επιπλέον έχουμε δώρο για το μεγάλο διαγωνισμό για το μασκαρά της καραντίνας και άλλο δώρο για το άλλο παιχνίδι που θα παίξουμε, το πίσω μου σ' έχω. Πες και τα υπόλοιπα. Οπότε, με αυτά και με αυτά, πάμε σιγά σιγά να δούμε τα 14 πιο κούκου βίντεο της σημερινής ημέρας και να ξεκινήσουμε. Δείτε σε λίγο τι είπε ο Χάρης Ρώμας για την αλλαγή προβολής του καφέ της Χαράς στα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου της σειράς. Επειδή η σειρά πάει τώρα Τετάρτη. Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτή η νέα αλλαγή ώρα? Τι δήλωσε η Μαρία Κορινθίου όταν συνόδευσε την κόρη της στα γυρίσματα του καφέ της Χαράς, στο οποίο θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στην τηλεόραση? Γεια σου, Ισμήνη! Γεια! Δείτε επίσης αποκλειστικό απόσπασμα από το απόψινό επεισόδιο του MasterChef. Έξυλο, σωστά. Ακυρώστε με, αφού ζαχαροπλάσιμε. Πού να ξέρω εγώ από γλυκά? Κυρίες και κύριοι, για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Μεγάλο βόδι πατά τη γλώσσα μου που λένε και σε μια αρχαία ελληνική τραγωδία. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Να πούμε ένα καλημέρα, βασικά. Καλώς ήρθατε στη φωλιά των Κούκου. Καλημέρα, Χρυς. Κουχαμών. Την αγάπη μας από όπου και μας βλέπετε, Ελλάδα-Κύπρο. Καλώς ήρθατε. Και παρόλο που αυτή τη στιγμή ξεκινάει το διαδικτυακό της μάθημα, να πούμε χρόνια πολλά στο Ηλιάκι μας που γιορτάζει σήμερα. Είναι η σήμερα της Αγίας Φωτεινής και του Αγίου Φωτεινού, και όταν τη βαφτίσαμε μας είπε ο Πάτερ Δημήτριος ότι επειδή είναι ένα όνομα που έχει να κάνει με τον ήλιο και το φως, μπορεί να γιορτάζει στις 26 του Φεβρουαρίου, και τη γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα. Να είσαι γερό και δυνατό, κορίτσι μου. Και πάντα έτσι υπέροχη, συναισθηματική και τρυφερή. Λοιπόν, χρόνια πάμε. Πολλά, χρόνια πολλά, κοριτσάκι μας. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε τι έχουμε σήμερα. Αυτό το γύρισμα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας είναι η τελευταία σκηνή από το καφέ της Χαράς. Ήμασταν εκεί στην τελευταία σκηνή. Προσέξτε, δεν είναι οι σκηνές ότι τελειώνουν τα γυρίσματα, αλλά αυτή είναι η τελευταία σκηνή των γυρισμάτων. Ο Χάρης μίλησε στον Άρτ Αντιμιάν, στον Άρτ μας, για την αλλαγή της μέρας για το καφέ της Χαράς, για τα νέα του σχέδια, για το τι ισχύει, για την αλλαγή του καναλιού, για το τι πρόκειται να γίνει, μίλησε για όλα. Και στο τέλος τον περίμενε και μια περίεργη έκπληξη. Το Χάρη Ρώμα εννοώ, θα καταλάβετε.
Ο τρόπος που αντέδρασε είχε να κάνει με αυτό τέλος πάντων που του συνέβη. Επίσης όμως εκεί, σε αυτό το γύρισμα, ήταν και η κόρη της Μαρίας Κορινθίου και του Γιάννη Αϊβάζη, η Ισμήνη. Μας μίλησε λοιπόν και η Μαρία μας, μας μίλησε λίγο και η Ισμήνη, μας είπε για το πώς συνέβη όλο αυτό, πώς έγινε η πρόταση, τι είπαν αρχικά, ποια νου απόφαση ήταν και πώς πηγαίνει από εδώ και πέρα το πράγμα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο συνεντεύξεις αυτές, η δουλειά του Art μας. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρησή μας. Από το νούμερο 14. Από εκεί. Από το νούμερο... τι ανατροπές είναι αυτές, παιδιά, τι γίνεται. Παραδοσιακά. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω στο νούμερο 14. Έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι μια σύμπραξη δύο πολύ γενναίων κοριτσιών, της Ελισάβετ Κυρίτση και της Μίνας Καλογερά. Και τι είναι αυτό, ξαφνικά ακούμε για κρύα ανέκδοτα. Είναι κρύα ανέκδοτα αυτά που λέω εγώ, για παράδειγμα. Ένα μου ποτέ. Άρα δεν είναι ούτε... εσύ το 14. Δεν είναι ούτε του Σωτήρη Κοντιζά, του αγαπημένου μου το ανέκδοτο. Επιπλέον η κυρία Στέλλα, η Ελένη Μενεκάκη της Μακεδονίας, κάνει click and shop. Υπάρχει κάποιος πόλεμος στο Ρουμπζούκ, υπάρχουν κάποια λάθος ονόματα. Γενικά το TV αγάπη μου είναι εδώ, σας περιμένει και δεν θέλει και ένα χειροκρότημα. Φίλες και φίλοι της ελληνικής τηλεόρασης, το πολυπληθές και άρτια εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και καταπονημένο πολλές φορές επιτελείο του TV Αγάπη μου, έψαξε και βρήκε εκείνα τα αποσπάσματα που θα σας κρατήσουν ξάγρυπνους όλο το Σαββατοκύριακο. Ανέκδοτο με την πατάτα, σας το είπα. Για πες. Είναι μια πατάτα και πάει στην παραλία. Ναι. Μαζί με μια άλλη πατάτα. Είναι κλεμμένο το φίλο μου, το Αντώνη. Μπαίνει και άλλη πατάτα μέσα στη θάλασσα. Τι λέει μια στην άλλη, να. Τι λέει. Πατάτε. Γιατί είναι καλό να κάνεις δουλειές με τυροκόμους. Οχ, γιατί. Γιατί ό,τι λέει το τυρί. What the f***. Σωτήρης Κοντιζάς και Ιωάννης δίνουν τη δική τους μάχη για το μπούζι ανέκδοτο της εβδομάδας στο MasterChef. Δεν περιμένουν τουλάχιστον να ανεβεί λιγάκι η θερμοκρασία να επιτελέσουν κοινωνικό έργο. Ο παντάξιος της Disney είναι ο Butler και πιστός βοηθός του... Σκρούτσε Φαντάκ. Σωστά πρέπει να το πεις. Σκρούτσε Φαντάκ. Βαντάκ. Προσπάθησε. Μακντακ. Μακ. Μακντακ. Να δυσκολευτείτε στα καινούργια τα Mickey Mouse να το καταλάβω, αλλά και στα παλιά τα εικονογραφημένα. Από τον Scrooge McDuck στο Jean-Claude Van Damme, ένα still standing δρόμος. Say my name, say my name. If you love me, let me. Πάντως να καλημερίσουμε και τον Κοταρίδη και τον Πιτάρα. Τον Γιάννη Κοταρίδη και Δημήτρη Πιτάρα. Θεωρώ, κύριε Πιταρίδη και... κύριε Κοταρά. Κύριε Πιτάρα. Μην για τον Δημήτρη Κοταρίδη και τον Γιάννη Πιτάρα. Ή το Γιάννη Κοταρίδη και τον Δημήτρη Πιτάρα. Πιτάρο... δεν το έχω μπλέξει. Πιταρίδης Κοταράς. Πιταρίδης Κοταρά. Εντάξει, καλά πήγε σήμερα. Έτσι, κανένα δύο πιταρίδι είχαμε. Και το έλεγε ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός George M. Cohan. Δεν με νοιάζει τι λένε για μένα, αρκεί να προφέρουν σωστά το όνομά μου. Ούτε αυτό εκεί στην Ερτένα. Ο Δημήτρης Κοταρίδης και ο Γιάννης Πιταράς αισθάνονται τέρμα χολοσκασμένοι. Τα πειρίσματα καλωσορίσουμε. Την Τίνα που δίνει την κυρία Στέλλα. Α, είναι το αμερικάνικο στυλ. Δίνα, τι νούμερο υπάρχει σε αυτό. Σε αυτό υπάρχει, κυρία Στέλλα, μεγάλο. Ας το στην άκρη χωράω. Αυτό είναι, ναι. Σε τι άλλα χρώματα το έχεις. Το έχω φέρει και σε μπλε. Στα λίγο πιο ψηλά, με ωραίο μανικάκι. Σε αυτό χωράω. Σε αυτό, ναι. Είναι ελαστικό. Βάλ το και στην άκρη. Νιώστε λίγο, για δείτε ποιοι είναι οι πραγματικοί influencers. Δεν πάει η κυρία Στέλλα στο click away. Όχι, πάει το click away στην κυρία Στέλλα, γατάκια μου. Μιάου. Συνθήκη στην ιστορία. Μεταξύ δύο κρατών. Συνθήκη. Ειρήνη, πόλεμος. Η συνθήκη. Όχι ο πόλεμος. Όχι ο πόλεμος. Ειρήνη. Ρε μου.
το είπε στην κοιτάξτε, Ειρήνη. Έχει γίνει ένα πράγμα που νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Την είπε στην Ειρήνη πριν και σου λέω Ή και συνέχισε με συνθήκη. Μετά λέω την έχει πει την Ειρήνη. Άρα ήταν σωστό. Μήπως τελικά δεν να, έπρεπε. Δεν γύρισε, την κατάλαβε για να την πει στο μάνο. Βρείτε τα. Εγώ θα θέλετε να φύγω από ανάμεσά σα. Ξέρουν αυτά τα ζευγάρια που έρχονται και κάθονται μακριά ο ένα από τον άλλον. Η αμήχανη στιγμή που η λέξη είναι η Ειρήνη και απειλείται σύραξη. Και στο βάθο Λέων Τολστόι. Αχ, αυτό το ρουκζούκ. Τα καλύτερα σπίτια θα κλείσει. Τέλειο. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ο άνθρωπος έχει κολλήσει με τη συνθήκη και την Ειρήνη, αλλά τι να κάνεις. Ναι. Εγώ δεν. Ναι. Όχι, έλεγα να πας να παίξεις, ας πούμε, να πάρεις και κάτι τι, ας πούμε, να πας στο σπίτι σου να το χαρίζεις με τον σύντροφό σου και στο τέλος να χωρίζεις. Κατάρα. Έσωσε η Ζέτα όμως που μπήκε κατευθείαν μπροστά, έτσι, για να μην έχουμε διάφορα πράγματα κατέστη. Όχι, παιδί μου, όπως την πλάτη συνέχισαν αυτή, δεν είχαν πρόβλημα. Ναι, αλλά θέλω να πω, μπήκε ανάμεσα, ρε παιδί μου, έκανε ό,τι μπορούσε. Πρώτα εξεταστήθη της, τέλος πάντων. Η καλύτερη είναι η κυρία Στέλλα που κάνει click and shop, γιατί το shop έχει έρθει στο click, το οποίο είναι το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί. Και ήταν αυτό, χωράω εδώ, βάλτε στην άκρη. Χωράω εδώ, βάλτε στην άκρη. Αυτό είναι ο τρόπος να κάνεις. Αυτό είναι το δικό μου fitting. Απλά είμαι λίγο διαφορετικά ρούχα, αλλά αυτό είναι. Αυτό που πιάσαμε εμείς να μιλήσουμε για ακραία ανέκδοτα, το λες και περισσό θράσος. Καταρχήν το ανέκδοτο είναι καταπληκτικό. Καταρχάς, πρώτον, δεν ήταν κρύα τα συγκεκριμένα, αν με ρωτάτε εμένα. Κρύα είναι αυτά που έχουμε πει εμείς κατά καιρούς εδώ πολλές φορές. Και ευτυχώς δεν μας έχει πιάσει κανείς στο στόμα του. Γιατί αυτό που είπε και ο Ιωάννης, αλλά και ο Σωτήρης, εμένα μ' άρεσαν. Το ότι ό,τι πείτε ότι ήταν τέλειο. Είναι καταπληκτικό. Ο Σωτήρης είναι τέλειο. Είναι, είναι ήταν, καταπληκτικό το αν έβγαινε ένα top 5, ας πούμε, θα είχε ένα με ένα μήλο και ένα σφουλίκι. Ναι, αυτό, αυτό με το μήλο. Ένα παστίτσιο και αυτό. Το παστίτσιο αυτό και με το τυρί. Αυτό. Πώς λέγεται στα Ιαπωνικά, ναι. Ο κοντιζάς τυροκόμος. Πώς. Σωτήρη. Να. Ας πούμε, σε αυτό αναφερόμουν πριν και έλεγα ότι δεν. Το έφτιαξα τώρα, παιδιά, εντάξει. Ναι, το δεν μπορούμε να σου πούμε, πέρασε έξω γιατί. Φάνηκε είσαι. Ότι το έφτιαξε τώρα. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Και αν δεν με φύγει από εκεί, το πολύ ωραία ανέκδοτα εκτός από του Γιώργου. Μόνο στην περίπτωση που το ανέκδοτο δεν είναι ποτέ καλό, ανεξάρτητα ακόμα κι αν είναι, είναι όταν το λέει ο Στέφανος. Όχι. Αυτό είναι πάλι προσωπικό. Δεν έχει να κάνει. Όχι, όχι. Είναι αντικειμενικό. Όχι, είναι μια προσωπική εμπάθεια. Δεν έχει να κάνει με την αντικειμενικότητα. Πάμε στο νούμερο 13. Πάμε στο νούμερο 13. Πάμε στο νούμερο 13. Βάλτε τα καλά σας, γιατί θα γίνει μια πρόταση γάμου τώρα στις οθόνες μας. Με κατεψυγμένο πεινιρλί, θέλω να σας πω. Είναι μια πρόταση που έχει γίνει, έχει ξαναγίνει και θα ξαναγίνει, γιατί δεν πέτυχε τις πρώτες φορές. Χωρίς δισταγμό, ο Νίκος Μουτσινάς ξαναβγάζει το δαχτυλίδι και βάζει σε δίλημα το μανούλι. Γιατί αν θυμάστε, πρέπει να αποχωριστεί τη Ρία για να πάρει τον Νίκο. Επιστήθεια, φίλη μάνατζερ. Νίκος, Ρία ή Πενιρλί, στο νούμερο 13. Θέλεις να με παντρευτείς? Ναι. Χαρά που θα κάνει η Ρία αν το μάθει. Δεν πιστεύω να μείνει η κυρία μαζί μας. Διάλεξε. Τελικά δε σε μένα ή τη Ρία. Θα το σκεφτώ και θα σου απαντήσω αύριο. Τώρα θα μου απαντήσεις. Τώρα. Άκουσες? Καλά. Θα σου απαντήσω τώρα. Έτσι, μπράβο. Περιμένω. Εντάξει, μαζί σου θα μείνω. Αλλά θα βλέπω κάθε μέρα τη Ρία. Σου το ξεκαθαρίζω αυτό. Ωραία, κορίτσι μου. Βλέπετε. Έλα, άντε. Στην υγειά μας και στο γάμο μας. Στο γάμο μας, αγόρι μου. Στο γάμο μας. Τέλειο, τέλειο. Μπράβο.
Άντε και στα δικά σας οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες. Μπράβο, πέρα. Σε ποια πόλη είναι αυτό? Αυτό είναι στο Πενιλί. Είναι στο Πενιλί. Είναι για το γύρισμα, Μαριλού μου. Είναι για το γύρισμα. Πώς κάνουν εδώ γυρίσματα, έτσι κάνουν και στην Καβάλα. Γι' αυτό ήταν και κατεψυγμένα τα Πενιλί. Αφού είναι και απλά μήπως δεν γινότανε. Το λέει αυτό η Μαριλού, γιατί ψάχνει να βρει κάπου να πάει που να έχει ανοιχτά εστιατόρια. Γιατί αυτό είναι το πιο. Ο μόνος τρόπος πια για να πα εστιατόριο είναι να είναι κλεισμένο από γύρισμα. Ναι, και να έχουν ελεγχθεί όλοι οι άνθρωποι που θα είναι μέσα στο χώρο και να φας κατεψυγμένο πενιλί. Δηλαδή, στόμα την τάισε. Ή στο Ντουμπάι. Α, στόμα την τάισε. Κοιτάξτε, μπράβο, βρε Νίκο μου. Τα νευράκια του τα είδατε πάντως. Γιατί σου λέει δεν κόβεται το πενιλί. Ξεπαγώστε το ρε παιδί μου από το προηγούμενο βράδυ. Αν είναι να γίνει το γύρισμα και σου λέει αφού είδε και από είδε, α το κόψουμε το χέρι να τελειώνουμε τώρα. Δεν του είχαν κανένα πενιλί του ανθρώπου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτά τα συγκλονιστικά που συμβαίνουν χωρίς δισταγμό, όπως αντιλαμβάνεστε, αντιστοίχως και εμείς, προχωρώντας το ίδιο μοτίβο, χωρίς δισταγμό και εμείς, πρόκειται να δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει να επιμηκύνει το χρόνο. Δηλαδή έχει κάνει το ένα λεπτό και άνθρωπο κάτι. Άνθρωπο τώρα. Ακούγεται το γέλιο. Πόσο πολύ σου άρεσε αυτό το γέλιο. Αυτό εγώ... είναι απόκοσμο. Φτιάχτηκα Σαββατοκύριακο. Απόκοσμο γέλιο. Απόκοσμο γέλιο. Φωλιά τον κούκου, καλημέρα. Είναι η ειδήσει σε ένα λεπτό και κάτι παραπάνω. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το Whittier. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι μια μικρή πόλη στην Αλάσκα. Αυτή η πόλη έχει μόνο 217 κατοίκους. Το θέμα ποιο είναι, ότι και οι 217 ζουν μαζί όλοι στο ίδιο κτίριο. Είναι το κτίριο που βλέπετε. Αλήθεια. Είναι ολόκληρη πόλη μέσα στο κτίριο. Όπως κάθε κομμοπολίκη που σέβεται τον εαυτό της, έχει περιλαμβάνει βέβαια αστυνομικό τμήμα, μανάβικο, νοσοκομείο, μια εκκλησία, μίνι μάρκετ, ταχυδρομείο και σχολείο. Ενώ σε περίπτωση που θέλετε να δείτε από κοντά πώς είναι να ζεις σε αυτή την περίεργη, μπορούμε να πούμε, πόλη, διαθέτει και bed and breakfast. Βέβαια, διαθέτει και bed and breakfast. Λοιπόν, μόνο μην ξεχάσετε να πάρετε ζεστά ρούχα. Γιατί δεν διαθέτει θέρμανση. Ναι. Βρίσκεται στην Αλάσκα. Με ποιον μιλάς, κορίτσι, με ποιον μιλάς, σε ποιον απευθύνεσαι? Παντού. Παντού. Στο σύμπαν. Είσαι συνδεδεμένη με το σύμπαν. Επειδή νιώσαμε λίγο κλειστοφοβικά, θέλω να ανοίξει το μάτι και θέλω να σας πάω τώρα σε τυρκουάζ νερά. Σε αυτό το νησί, είναι το νησί του έρωτα. Με το εκκλησάκι της Παναγίτσας, όπου γίνονται μόνο γάμοι. Πού είναι αυτό? Το νησάκι βρίσκεται απέναντι από το Πόρο και λέγεται Δασκαλείο του Πόρου. Ποιο Πόρο? Το ποιο? Βρίσκεται απέναντι από το νησί Πόρος και λέγεται Δασκαλείο του Πόρου. Το έχει και μικρό όνομα ή σκέτο. Παρακαλώ. Επειδή μου πως είναι Μπορα-Μπορα, ας πούμε, έχει δύο λέξεις. Αυτό είναι Πόρος. Ναι, Πόρο-Πόρο. Λέγεται το τελικό είναι Δασκαλείο του Πόρου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι για να φτάσετε... Εδώ, συγγνώμη παιδιά, μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μια σκαλέτα που λέει το νησί του Πόρου με ωμέγα. Και κεκτημένη ταχύτητα για να φτάσει στο νησί του έρωτα πρέπει να τραβήξεις σκουπί γιατί δηλαδή. Είναι προσβάσιμο μόνο από τη θάλασσα και πάω στο Μπλάκενιν. Μιας και να πάμε στο Μπλάκενιν, είναι το πιο περίεργο παιδιά προγαμιαίο έθιμο σε όλο τον κόσμο. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Τη βδομάδα του γάμου παίρνουν τα νιόπαντρα οι φίλοι και σε ανύποπτο χρόνο που πηγαίνουν βόλτα, τους περιχύνουν με χαλασμένο γάλα, φτερά, πούπουλα, λάσπη και ό,τι γκαρμπατζίλα μπορεί γκαρμπατζίλα. Να φανταστείτε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνήθως ή τους δένουν σε ένα δέντρο και τους κάνουν ακόμα λίγο να νιώθουν κάπως ή τους πηγαίνουν γύρω-γύρω-γύρω στην πόλη, σέιν, κουδούνα κανονικά. Σύμφωνα με το έθιμο όμως, γιατί αυτό έχει και δεύτερη ανάγνωση. Αν περάσουν το ζεύγος μαζί και επιβιώσει και χαμογελάει όταν έχει τους πάντες απέναντί του, τότε θα έχουν βίον ανθόσπαρτον. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι το Μπλάκενιν, όταν έρχεται ο γάμος το έχει το Μπλάκενιν για ορεκτικούλη. Ακριβώς. Σε ένα λεπτό και κάτι παραπάνω. Πολιά τον κούκου, καλό Σαββατοκύριακο. Στο νησί του Πόρου να πας. Αν η τρέλα είχε πρόσωπο συγκεκριμένο, θα ήταν τη Φωτεινή. Νομίζω. Θα ήταν τη Φωτεινή Ψυχίδου το πρόσωπο. Είναι στο όριο του τρόμου. Είσαι πάλι σήμερα το πρωί. Στο όριο. Ειδικά αυτό το γέλιο στην αρχή που δεν είχαμε ακόμα δει. Κατάλαβα γιατί γέλασε. Νόμιζα ότι ήταν εφέ στην αρχή. Λέω, το πήραμε και πολύ γρήγορα το κάναμε εφέ. Τη άρεσε που είπε ότι επιμηκύνει το λεπτό. Τη άρεσε που είπε ότι επιμηκύνει το λεπτό. Ναι.
Ναι. Πάμε και εμείς τώρα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, γιατί πρέπει να το κάνουμε άλλωστε, επαγγελματίες είμαστε. Πάμε λοιπόν να βγούμε στο ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στη φωλιά των Κούκου για να συνεχίσουμε. Δείτε σε λίγο τι είπε ο Χάρης Ρώμας για την αλλαγή προβολής του Καφέ της Χαράς στα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου της σειράς. Επειδή η σειρά πάει τώρα Τετάρτη. Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτή η νέα αλλαγή ώρα? Τι δήλωσε η Μαρία Κορινθίου όταν συνόδευσε την κόρη της στα γυρίσματα του Καφέ της Χαράς, στο οποίο θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στην τηλεόραση? Γεια σου, Ισμήνη. Γεια. Δείτε επίσης αποκλειστικό απόσπασμα από το απόψινό επεισόδιο του MasterChef. Έξυλο. Σωστά. Ακυρώστε με, αφού ζαχαροπλάσιμε. Πού να ξέρω εγώ από γλυκά. Αυτό το κόκκινο το φορεμά. Άστε μου πάλι, έχω πάει πολύ μα. Μπράβο, κοντάρα το κόκκινο το φορεμά. Άστε μου πάλι. Είναι μέρα γιορτής. Γιορτάζει η κόρη μου, γιορτάζουν οι μέτροι ηθοποιοί, γιορτάζουμε όλοι μαζί εδώ πέρα λοιπόν στη φωλιά των Κούκου και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Μαζί με την Αέλεια. Να γιορτάσουμε. Μα δεν είναι. Η Αέλεια δεν θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει, ό,τι αποφασίσει. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση και να δούμε. Χρόνια πολλά, Αλιάκι μας, λοιπόν. Και σήμερα που είναι μέρα γιορτής, πρέπει να παίξουμε διπλό παιχνίδι, οπότε θα έχουμε το πίσω μου σε έχω. Και για το οποίο πίσω μου σε έχω, θέλουμε να μας τηλεφωνήσετε, γιατί θα παίξετε δύο από εσάς. Και όχι μόνο με εμένα με τον κύριο τον Κρατερό, αλλά εδώ θα έχουμε, να πούμε, συλλογική... Συμμετοχή. Τη συμμετοχή έψαχνα το σήμερα. Το κόκκινο το φόρεμα το φουστάνι φταίει. Το φόρεμα το κόκκινο αυτό φταίει. Λοιπόν, εσείς θα πάρετε λοιπόν τηλέφωνο στο 212-212-7300, 212-212-7301 και θα κερδίσετε τι? Καταπληκτικά σετ Καλλιντι Χόρνετ. Έχω μία απορία που θέλω απλώς να την εκφράσω, γιατί την αισθάνομαι κάθε φορά και είναι πολλά τα χρόνια που την αισθάνομαι. Γιατί έχεις αποφασίσει να λες το τηλέφωνο 212-212-7300 και όχι 212-212-7300 και 7300? Θα σου εξηγήσω. Πώς λέω, θα πάρουμε λίγο χρόνο για αυτό, είναι σημαντικό πολύ. Εγώ, αν δεν τα λέω έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω τα νούμερα. Μάλιστα. Κατάλαβες, γι' αυτό. Είναι μια σοβαρή απορία που είχα, η οποία μου ταλανίζει, δεν μπορώ να κοιμηθώ, ας πούμε. Και ήθελα λίγο να το μοιραστούμε αυτό. Σχεδόν δεν μπορείς να κοιμηθείς. Σχεδόν. Τώρα θα μπορέσω. Το πάμε δηλαδή. Ήθηκαν
ναι, όλα. Ναι, γιατί είναι και Παρασκευή, κρίμα είναι. Αυτό ναι, ναι γιατί μέρα θα πάει μετά, ναι, έχουμε και πρόβα. Εμείς λοιπόν τώρα φουλήσαμε την... Δηλαδή, ας πούμε το τηλέφωνο μου, ήθελα να πω... Ας πούμε, έστω ότι το τηλέφωνο μου, έστω ότι το τηλέφωνο μου, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη είναι... Θα το πω, αλλά το λέω 3-3, καταλάβατε, λέω 2-31-0. Τρία! Νόμιζα ότι λε τηλέφωνο, πάγωσα. Όπα! Δεν ξέρω το καταλαβαίνω. Θέλετε να συνεχίσουμε την αντιψηφιομέτρηση? Όχι, το τηλέφωνο. Όχι, να συνεχίσουμε με τα τηλέφωνα. Πάμε στο νούμερο 10. Το νούμερο 1-0, θα έλεγε κανείς, είναι το κουκού το δελτίο από την Ελισάβετ Κυρίτση. Και ακούστε να δείτε τώρα. Έχουμε έτσι τρεις ανθρώπους που πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα κάνουν στη δουλειά τους και τι θα κάνουν και στη ζωή τους. Ας πούμε, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε ότι θέλει να γίνει πατέρας. Μπράβο, Γιώργο. Κάνω πρόβες καιρό. Δεν άκουσα. Κάνω πρόβες. Α, κάνει πρόβες στη Τζόρτζια. Κάνει πρόβες στη Τζόρτζια ή ο Γιώργος. Τζόρτζια. Επίσης, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μας εξηγεί τι ακριβώς κάνει στον Νίκο τον Κοκλώνη. Είναι παρουσιαστής, είναι σύμβουλος προγράμματος, είναι υπεύθυνος ακαδημίας, τι μας έλεγε ότι θέλει να είναι. Και τέλος, η Κάτια Ταραμπάνκο, μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα βουνά, μην είναι μοντέλο, μην είναι ηθοποιός, μην είναι η πρώτη Ελληνίδα MasterChef. Δεν ξέρουμε, στο νούμερο 10. Δεν είναι ο Σον το πρόβατο, αλλά ο Μπαράκ, ο οποίος τριγυρνούσε μόνος του στην περιοχή της Βικτόρια στην Αυστραλία, κουβαλώντας πάνω του 35 κιλά μαλλί, αφού ήταν ακούρευτος για 5 χρόνια. Οι διασώστες του τον περιποιήθηκαν και τον έκαναν μοντελάκι. Ενώ για να καταλάβετε την ποσότητα του μαλλιού που ξεφορτώθηκε, θα σας πω ότι με όλο αυτό θα μπορούσαν να φτιαχτούν 61,3 μάλινα πουλόβερ ή 490 ζευγάρια ανδρικές κάλτσες. Καλημέρα σας. Κουρεματάκι κανείς? Για να καταλάβετε τι πίνες τράβηξε η Κάτια Ταραμπανκό στο Survivor, παραλίγο να φάει τον μικρό επισκέπτη που μπλέχτηκε κάποιο βράδυ στα μαλλιά της. Θέλω να πεις μια ιστορία που δεν την έχεις πει ποτέ, που ζήσατε βράδυ, ας πούμε. Κύριε, το κακό είναι ότι το βράδυ εγώ κοιμόμουν σε 7,5 ώρα, έσβηνα μέχρι τις 6 το πρωί. Ώρα. Ναι, με το που έπεφτε ο ήλιος, εγώ έσβηνα κατευθείαν. Εγώ κοιμόμουν με τον Γιώργο που στην άμμο. Είχαμε φτιάξει από την άμμο ένα κρεβάτι για να φτιάχνουμε και λίγο για τη μέση μας, γιατί είχαμε θέματα. Γιατί στο σανίδι δεν παλεύεται. Πραγματικά το δίνω στα παιδιά που κοιμούνται εκεί. Ένα μεσημέρι που ήμουν ξαπλωμένη, μπρούμητα συγκεκριμένα, γιατί είχα το κεφάλι μου, ας πούμε, στην άμμο και κάτι νιώθω να περπατά στο μαλλί μου και τη στιγμή κάνω ένα έτσι και πέφτει ένα φίδι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Έκανα ένα, ξέρει, τρόμαξα, αλλά το επόμενο πράγμα που σκέφτηκα είναι. Ωχ, τρώγεται αυτό. Αν ήταν μια μπουκιά, κρίμα και σκέψη δηλαδή. Σε άλλα νέα, η Κάτια επιλέγει και αποκαλύπτει μετά τα τόσα που έχει κάνει τι. GNTM ή Survivor. Masterchef. Το επόμενο είναι εκεί. Μαγειρεύεις? Μαγειρεύω πάρα πολύ, ναι. Θα μπορούσες να πας στο Masterchef? Όχι, όχι. Σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί έχει πάρα πολλά υλικά τα οποία δεν ξέρω καν ότι υπάρχουν. Εγώ φτιάχνω τα κλασικά μακαρόνια με κιμά. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω στο Masterchef. Φαντάζεσαι να πω και εκεί. Αν πηγαίνει και αφήνει το στίγμα σου, ωραίο είναι. Γιατί να μην πούμε για μια ταινία, να αφήσω το στίγμα μου σε μια ταινία. Ένα... Θα θέλει να παίξει ταινία? Νομίζω μετά πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ταινία, σειρά, ηθοποιία, γενικά πιστεύω προ τα εκεί θα τίνω. Στον Αντρέα έχει παίξει την επιστροφή. Ακριβώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω το επάγγελμα του ηθοποιού. Θα ήθελα. Δεν αφήνω. Γενικά όπου υπάρχει κάμερα θα ήθελα να είμαι. Μια χαρά ξέρει τι ζητάει η Κάτια και το λέει στα ίσα στον Γρηγόρη. Η Τσαγκρινού δεν πέρασε και πολύ καλά στα γυρίσματα του El Diablo, του τραγουδιού της Κύπρου για τη φετινή Eurovision. Λέψαμε πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολλές ώρες. Ήταν αρκετά επίπονη φωτογραφία, χτύπησα παντού, αλλά άξιζε τον κόπο. Παιδιά, πραγματικά οι μελανιές έφτασαν παντού, σε όλα. Από την αρχή του ποδιού έως κάτω ήμουν μια μοβ μελανιά μετά το φιλμ. Δεν σας κάνω πλάκα. Υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή δεν ήταν χορογραφία της Charlie Jenkins, προπόνηση στο Cobra Kai ήταν. Αλλά της άρεσε. Οπότε σε εμάς και στα παιδιά του Έλα να δεις, περισσεύει. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει από την τηλεόραση και έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ως καλεσμένος του Αντώνης Ρόιτερ, μίλησε για τη Ρούλα Κορομιλά. Και το αντίθετο. Θα σας πω λοιπόν για τον Ανδρέα όταν βρεθήκαμε απέναντι. Ως ανταγωνιστές εισαγωγικά. Πολύ σκληρός αντίπαλος, πρέπει να σας πω. Ότι όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμασταν απέναντι ο ένας τον άλλο, τρέχαμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν τον χρειάστηκα τον Ανδρέα να έρθει στην εκπομπή μου, ο Ανδρέας ήρθε πρόθυμος και θυμάμαι ότι αυτοσχεδιάζαμε και οι δυο και μπορούσαμε να μιλάμε με τα μάτια μας. Ήταν μια
ωραιότατη στιγμή τηλεοπτική, η οποία άρεσε βεβαίως και στους τηλεθεατές και σημείωσε και πολύ υψηλά νούμερα. Και αν έχετε περιέργεια για τα ποια τηλεοπτικά πρόσωπα ξεχωρίζει ανάμεσα στα τόσα ο Ανδρέας, να η απάντηση. Σήμερα από τα πρόσωπα της τηλεόρασης ξεχωρίζεις κάποια. Ας πούμε η τριάδα του MasterChef μου είναι μοντέλο. Είναι μοντέλο γιατί είναι τρεις που συνθέτουν όλο το φάσμα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Επιστρέφοντας στην τηλεόραση, ο Ανδρέας πίσω από τις κάμερες πήρε τη θέση που αν μη τι άλλο του ανήκει και στα χαρτιά. Τον Νίκο Κοκλώνη τον ξέρεις από το Just the Two of Us. Ναι. Ο Νίκος όμως έχει μια εταιρεία παραγωγής. Mm-hmm. Η πρόταση που μου έγινε ήταν να λάβω μέρος σε αυτή την εταιρεία. Με έχει προσλάβει να είμαι υπεύθυνος των reality shows, παιχνιδιών και ό,τι έχει σχέση με το reality. Θα ψάχνω τα διάφορα project, θα βλέπω ποια είναι βιώσιμα και εν πάση περιπτώσει και για το κάθε project, αν μας κάνει ο Χ, Ψ, Ζ. Γιατί ποιος ξέρει τα reality καλύτερα, ας πούμε. Στιγμές αγωνίας ζει από προχθές το βράδυ η Lady Gaga, καθώς άγνωστος, αφού πυροβόλησε τον dog sitter, απήγαγε τα δύο από τα τρία σκυλάκια της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος Ryan Fisher είχε βγάλει βόλτα τα τρία γαλλικά bulldog, ενώ η τραγουδίστρια βρισκόταν στην Ιταλία για τα γυρίσματα ταινίας. Τότε, άγνωστος που επέβαινε σε λευκό αυτοκίνητο, πυροβόλησε προς το μέρος του άντρα και βούτυξε τον Κότζι και τον Γουστάβο. Ο Ryan μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και ευτυχώς αναρρώνει, ενώ η Gaga δίνει 500.000 δολάρια στους απαγωγείς προκειμένου να της επιστρέψουν τα σκυλάκια της χωρίς ερωτήσεις, χωρίς κυρώσεις. Τι τη βρήκε στα καλά καθούμενα κι αυτή. Α, σας έχω νέο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, που ήταν χθες καλεσμένος του Γρηγόρη, αποκάλυψε πως είναι πλέον αυτό που λένε άντε και του χρόνου διπλός. Και μάλιστα είναι έτοιμος να γίνει και μπαμπάς. Δεν μπόρεσε κανείς ουσιαστικά να μάθει τι κάνει ο Γιώργος στα προσωπικά του. Αυτό ήταν κάτι που το προσπάθησες ή έτσι γίνεται. Οι προσωπικές σχέσεις είναι από μόνες τους δύσκολες. Να μην τα κάνουμε πιο δύσκολα. Εγώ θες από θέμα σεβασμού στο πρόσωπο του ανθρώπου της ζωής μου, θες επειδή με ενδιαφέρει να είναι για μένα και για το μέλλον μου και το αύριο μαζί με τον άνθρωπο αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την τηλεόραση. Νιώθεις ότι είσαι κοντά στο να πλέον να κάνεις ένα παιδάκι. Θα δείξει, είναι πράγμα το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Είμαι έτοιμος. Θα έλεγα ότι αισθάνομαι έτοιμος, αλλά θα δείξει. Είδατε που έλειψε λίγο από την τηλεόραση ο Ντάνος με πόσα νέα επέστρεψε. Έτοιμο. Είναι έτοιμος. Πάντα μετρημένος και με μεγάλη προσοχή στα λόγια. Ωραία, να σου πω κάτι. Μετρημένος, αλλά πιο αποκαλυπτικός από ποτέ, ναι. Αν με ρωτάς. Δηλαδή, μετρημένος, ναι, δεν το συζητώ. Είναι η πρώτη φορά που μας είπε έχω σχέση. Ναι. Απλά δεν σας το λέω. Ναι, ο άνθρωπος στη ζωή μου, τον οποίο σέβομαι και έχουμε σχέση και είμαι έτοιμος να γίνω πατέρας. Ακριβώς αυτά είπε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Άμα δεν τα έχει πει αυτά, με ποιο θα είπε. Κάνεις κρατερό. Με ποιο κρατερό το δέχτηκε, παιδιά, ότι έχει πει έτσι ο Ντάνος. Θα πάθω μισό λεπτό. Μπορεί να είσαι έτοιμος να γίνεις πατέρας. Να κάνω εγώ εσένα. Ναι. Χωρίς να έχει σχέση, πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να έχει αυτή τη στάση ζωής, okay. Ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στην προσωπική σου ζωή, οπότε να τα βγάλεις σε δημόσια θα γίνουν πιο δύσκολα. Ναι. Πάλι χωρίς να έχει σχέση. Ή για να το πω διαφορετικά. Μπορεί να έχει μια σχέση, η οποία, Γιώργο, ποτέ δεν θα τη βγάλεις στη δημοσιότητα αυτή τη σχέση ζωής που υπάρχει και δεν θες να βγεις στη δημοσιότητα να γίνει πρωτοσέλιδο. Αυτή η σχέση ζωή που υπάρχει στην περίπτωση που δεν το κατάλαβες. Άρα ότι υπάρχει μια σχέση. Μπορεί να είναι μια ελεύθερη σχέση. Όταν λες τον άνθρωπο της ζωής μου, δεν είναι καν κάτι περιστασιακό. Βεβαίως. Ο άνθρωπος της ζωής σου είναι ο άνθρωπός σου. Ο άνθρωπος... Οπότε έχουμε σχέση η σχεσάρα, έχουμε σχέση, θα κάνουμε παιδί σου, λέω. Βεβαίως, γιατί θέλει να γίνει χαρά. Καταρχάς, γιατί τη κόβεις τη χαρά. Εμείς θέλουμε εσύ να γίνει πατέρας, Αγγελόπουλος. Τι πρόβλημα έχεις. Η δική μου η χαρά να δεις που σκόπηκε εδώ πέρα. Αυτό, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Πραγματικά της Μαριλού κόψεις τη χαρά. Τη δική μου, γιατί δεν την κόψει ο Γιώργος Αγγελόπουλος τόσο καιρό. Δηλαδή, καταρχήν, έτσι που κρατάει μυστικά τα ερωτικά του Γιώργος Αγγελόπουλος, μπορεί να είσαι εσύ αυτή με την οποία έχει σχέση ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Μας καταλάβατε, μόλις αποκαλύφθηκα και να σας πω κάτι, είμαι και εγώ έτοιμη να κάνω. Εγώ θεωρώ ότι πάντως μιλάει για άνθρωπο εκτός χώρου, γι' αυτό και σέβεται το συγκεκριμένο πράγμα, όπως και γνωρίζαμε ότι θα κάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Και δεν θέλει να βγει κάτι προς τα έξω. Δεν συμφωνώ. Εντός χώρου να το είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό να είναι δύο άνθρωποι στον ίδιο χώρο και να έχουν συνηθίσει με αυτό, να έχουν συνηθίσει με κάποιες φωτογραφίες που μπορεί να βγουν και άλλο να είναι κάποιος εκτός αυτού του χώρου και το φέρει σε δύσκολη θέση. Ακριβώς το αντίθετο. Ότι ακριβώς επειδή μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, κάποια γυναίκα του χώρου. Ξέρεις κάτι.
Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Λέω όμως σε σχέση με αυτά που είπε ότι σου λέει είναι που είναι δύσκολα τα πράγματα του σε άλλου σχέσει. Να το βγάλουμε είπε. Και προς τα αλήθεια έξω. Είπε. Θα γίνει ου, ακόμα χειρότερα. Είναι που είναι δύσκολα τα πράγματα, μην τα κάνουμε πιο δύσκολα. Φυσάμε μπράβο, και το γιαούρτι. Γιώργο μας, μπράβο Γιώργο μας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας πάμε. Εγώ κουμπάρα, Γιώργο, να ξέρεις. Εγώ θα ήθελα. Και εγώ στα μαύρα. Εγώ, από μένα έχεις την αγάπη μου και καλή ζωή. Δεν βάζω δηλαδή υποψηφιότητα για κουμπάρους, αυτό εννοώ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το πώς υπάρχουν κάποια πράγματα που τα βλέπουμε εμείς, ας πούμε, ότι είναι εύκολα, λες, εντάξει, τι κάνει τώρα, ας πούμε, το κορίτσι, ο καλλιτέχνης. Ένα η Έλενα Τσαγκρινού. Ναι, η Έλενά μας. Ένα χορευτικό. Θέλει θυσίες τώρα. Έτσι όμως, όντως, ναι. Γιατί άμα το κάνεις αυτό το χορευτικό, πρόβες, όσο καιρό το κάνεις πρόβες, θα είναι σαν να τρως λίγο ξύλο. Δηλαδή, μιλάνιες, αυτό έχει δίκιο. Ισχύει αυτό. Γιατί δεν είναι ένα χορευτικό που κάθεται όρθια και τραγουδάει. Όχι. Είναι στα πατώματα η γυναίκα. Μα, έχει πέσει στα πατώματα όρθιοι και αν δεν κάνω λάθος φόραγε και τα κούνια. Οπότε λογικό είναι να δημιουργηθούν μελανιές. Αλλά να σου πω και κάτι. Μία φορά πας στη Eurovision, τι και μελανιάσει το πόδι σου, ας πούμε, θα φύγει. Μέχρι να παντρευτεί θα γιάνει που λένε στο κοντό μου. Θα ξεχάσουμε εσύ που πρόπερση που έκανες pole dancing ήσουν παντού με μελανιές στα πόδια και λέγαμε pole dancing, παιδιά, εδώ πέρα δεν έχει στήλο. Και εσύ δεν πήγες και στην Eurovision. Παιδιά, ναι, αλλά δεν είναι οποιοδήποτε χορευτικό τώρα και να κάνεις. Άμα είναι έτσι, κάτι θα πάθεις. Δεν γίνεται δηλαδή. Λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Τι κάνεις, μετάνεις, γιατί το είσαι πολύ σκεπτικός και πες και με το συνδετήρα και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Προσπαθώ να συνδεθώ. Προσπαθώ να μένω συντονισμένος με το σύμπαν. Άμα θέλει να μείνει συντονισμένος με το σύμπαν, αυτό που πρέπει να κάνεις. Όχι, όχι. Είναι να κοιμάσαι στη φύση. Ναι. Να κοιμάσαι στη φύση ανάσκελα ή μπρούμητα. Δίκιο έχεις. Αλλά στην άμμο. Δίκιο έχεις, αλλά πού να το βρεις. Αυτό. Ναι. Το κορίτσι στον Άγιο Δομήνικο ήταν η Κάτια μας. Αυτή η κοψιδά στα φιλαράκια. Κοιμήθηκα στην άμμο. Δεν θα μείνω ότι κοιμόταν στην άμμο μπρούμητα. Να μου κάνει πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Θυμάσαι Μαρίλη το καλοκαίρι με το τέτοιο. Είπε όμως. Παπά, τι μου το με το τρέιλερ. Στην άμμο με μπρούμητα. Δεν θα μείνω σε αυτό όμως. Θα μείνω στο ότι ξυπνάς και έχεις ένα φιδάκι προφανώς. Δεν ήταν φίδαρος. Δεν είναι φιδάκι ο διαμαντής. Γιατί ήταν φίδαρος. Δεν σου έρχεται να το φας. Βασικά δεν ήταν καν φίδαρος. Ναι. Ήταν μια μικρή, ήτανε μια μικρή δόση. Όχι, όχι, ήταν μια μικρή δόση πρωτεΐνης. Ρε παιδιά, αυτό μήπως ήταν κανένα σπουλικάκι και δεν κατάλαβε πολύ καλά η Κάτια. Γιατί εμένα μου φαίνεται λίγο τραβηγμένη αυτή η ιστορία. Της είπε ο Γρηγόρης με το ζόρι να της κάνει μια ιστορία ανίποτη που έχει γίνει στον Άγιο Δομήνικο. Και ξαφνικά σκαρφίστηκε να πει αυτό η Κάτια Ταραμπάνκο. Εσύ Τζο. Τι σου είχε κάνει. Τζο. Τι σου είχε κάνει. Κάτια Ταραμπάνκο και τέλος. Θέλετε να ανοίξω το στόμα μου να πω κι άλλα. Όχι, λέει, όχι, καλύτερα. Θέλει να κάθεται μπροστά από τις κάμερες όλη την ώρα. Ας πάρει ένα κινητό τελευταίας τεχνολογίας, να βάλει και ένα ring light από πίσω και να η κάμερα. Γιατί θέλει να... Εντάξει, κοιτάξτε. Πραγματικά επειδή έχεις πολύ ένταση, δεν θέλω να το συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να σε ηρεμήσω λίγο και να σου πω ότι βλέπεις μια κοπέλα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο ταλέντο. Ναι, είναι μια κοπέλα η οποία περνάει και από το modeling, κάνει δουλειές, αλλά ο πραγματικός της στόχος είναι να καταλήξει στην Υποκρατική. Το ξέρουμε αυτό. Το γνωρίζουμε αυτό, το είχε πει κιόλας. Στην Υποκριτική. Μπορεί να πάει στην Υποκρατική σχολή για να τα καταφέρει. Στην Υποκριτική λοιπόν θέλει να καταλήξει κάτι. Και αυτός είναι ο στόχος της από την αρχή. Βρίσκει κάποια άλλα πράγματα ως σκαλοπάτια για να το καταφέρει αυτό. Είναι θεμητό. Αυτό που είπε για την κάμερα, όντως δεν ακούστηκε σωστό. Δηλαδή, και εμένα λέω, τι το λες έτσι, βρε Κάτια, δεν είναι. Της αρέσει η σχέση που έχει με την επειδή κάμερα. Επειδή κάποιες φορές μπορεί να δυσκολεύεται και λίγο στα ελληνικά η Κάτια, αυτή η έκφραση, επειδή την έχει ξαναπεί, είναι λάθος έκφραση, πρέπει να την αλλάξει. Να το εξηγήσει κάπως διαφορετικά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι πραγματικά θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, την είδαμε, πήγε στο GTM, κέρδισε. Πήγε μετά στο άλλο, λέγαμε ότι θα κερδίσει, απλά έφυγε. Αν πάει στο Masterchef, πιστεύω ότι θα πάρει το Masterchef. Νομίζω ότι είναι μια τέτοια τύπησα. Αν γίνει ηθοποιός, μπορεί να πάρει Όσκαρ. Δεν ξέρω τι. Αν δείτε τα story της. Κάνει είναι πρώτη. Αν δείτε τα story της, οι μαγειρικές της, είναι υπέροχες. Χωρίς να θέλω τώρα να κάνω την Τζόρτζια να έχει πάλι αλλάξει και τα λοιπά. Το σταματάω εδώ. Μαγειρεύει και πάρα πολύ ωραία το κορίτσι. Πού είσαι, Τζόρτζια. Και είπε η γυναίκα. Είπε ότι δεν έχει το επίπεδο για να μπορεί να μαγειρέψει σε έναν μαγειρικό διαγωνισμό. Καταλαβαίνει, ξέρει. Μακαρόνια με το κιμά. Δεν είναι. Εγώ την Τζόρτζια θέλω να ρωτήσω κάτι. Για το MasterChef 5. Παιδί μου, ενδεικτικό. Με ποιον τρόπο. Με ποιον τρόπο. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί πέρα. Ποδοβολητά είναι αυτά που θέλω να ρωτήσω κάτι στην Τζόρτζια. Είπε η Τζόρτζια, είπε ο Γιώργος ότι Κάτια Ταραμπάνκο μαγειρεύει πιο καλά από σένα. Δεν είπα αυτό. Παρακολουθείς το Instagram. Δεν ξέρω αν έχει δοκιμάσει από την Κάτια ο Γιώργος και μας κρύβει. Κάτια μας το πει αν μαγειρεύει καλύτερα. Γιατί από μένα έχει δοκιμάσει ο Γιώργος. Είπα ότι έχω δει τα story τη Κάτια και είναι τουλάχιστον πιο όμορφα. Ωραία.
Τελικά δοκίμασε. Ας το κρατήσουμε από εδώ. Από τη διάρκεια όχι, αλλά μου είχε πει ο Κώστας ότι μαγειρεύει υπέροχα. Ας το κρατήσουμε εδώ. Συγγνώμη, πρέπει Δήμο, να πάμε εξαπολύουν πολύ. Πάμε στο 9, πάμε στο 9. Ναι, ναι. Πάμε στο νούμερο 9. Είναι το 6. Είπα, είναι το έκτακτο και είναι το έκτακτο. Και είναι έκτακτη η Δήμητρά μας σήμερα. Μα τι όμορφη που είσαι και εσύ, Δήμητρά μας. Καλημέρα, Δήμητρά μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ωραία είδηση σας φέρνω ούτως ή άλλως, όμως, γιατί αφορά στον πολύ ωραίο Γιώργο Καραμίχο και ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Γεια σου Γιώργο, τα φιλιά μου και από εδώ. Πολλά φιλιά Γιώργο μας. Βλέπουμε εδώ τρεις ανθρώπους, ο Γιώργος Καραμίχος, ο κύριος Ζάχος Χατζηφωτίου. Στην άκρη και στη μέση μια πολύ όμορφη κοπέλα. Τι συνδέει αυτή την κοπέλα με τα δύο πρόσωπα? Το λέει από κάτω. Μου χάλασε το λεφτό, το έχω κάνει όλο κείμενο. Συγγνώμη, δεν πειράζει, κάπου δουλειά χθες το βράδυ. Θα το πω για να μην είναι αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεξιά λοιπόν είναι ο κύριος Ζάχος Χατζηφωτίου, ο παππούς της Δωροθέας Πασχαλίδου. Και αριστερά είναι ο Γιώργος Καραμίχος. Είναι φίλος της και συνεργάτης της. Συνεργάτης που θα δούμε να έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους, καθώς οι δυο τους γράφουν σειρές, παρακαλώ. Μπράβο. Όχι σειρά, αλλά σειρές. Γράφει η Δωροθέα, επιμελείται ο Γιώργος Καραμίχος. Μπράβο, μπράβο. Η μία σειρά έχει ολοκληρωθεί ήδη, την δεύτερη βρίσκεται στη μέση και τη συνεχίζουν. Έλιο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι η κόρη της Ματίνας Χατζηφωτίου, της κόρης του Ζάχου Χατζηφωτίου, που την έχει αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο του με την Δανάη Κύρου Σωσίδη. Τι βλέπουμε εδώ, είναι ένα κορίτσι που κάνει μεγάλη καριέρα στην Αμερική, παρότι είναι πολύ νέα. Ασχολείται με την παραγωγή. Εδώ βλέπουμε πλάνα ακριβώς από την σειρά Swedish Dicks. Έχω κάνει πάρα πολλά σαρδάμ σήμερα, συγγνώμη. Δεν πειράζει, αγάπη μου, τα δεχόμαστε όλα από σένα. Προβάλλεται στην Κοσμοτέ TV μια σειρά στην οποία ανήκει στην ομάδα παραγωγής η Δωροθέα. Αυτή είναι η δουλειά της. Έχει συμπατάσει και στον Ένας Άλλος Κόσμος, την ταινία με τον του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Έχουμε δει δηλαδή αρκετές δουλειές της που έχουν προβληθεί στο εξωτερικό. Και από ό,τι φαίνεται έχει πολύ μέλλον, γιατί περνάει και στο στάδιο της συγγραφής. Μπράβο, μπράβο. Εκεί συνεργάζεται με τον Γιώργο Καραμίχο. Και ελπίζουμε πολύ σύντομα να δούμε αυτή την σειρά να προχωράει και να γυρίζεται. Αυτά είναι ωραία νέα. Μπράβο, ρε Σιμίτρα. Μπράβο, Δήμητρά μας. Μπράβο, κορίτσι. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζει να μας φτιάξει τη μέρα. Είδες η Ελλάδα που φτάνει ψηλά πάρα πολύ. Και τώρα. Χαχαχα, έχω 5-6 απαντήσεις και δεν. Πάμε να συνεχίσουμε. Ελεύθερη τηλεόραση κάνουμε. Πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 8, Στεφανάκο. Το νούμερο 8. Μπορεί στο Χάρι Ρώμα ο Αντένα να αλλάζει μέρα προβολή για το καφέ της Χαράς. Από Παρασκευή θα πάει Τετάρτη λόγω της Φάρμας. Ο ίδιος ο Χάρης Ρώμας, όπως λέει στον Άρτ μας, χθεσινό είναι αυτό, ολόφρεσκο, δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα. Και πόσο συνδέει αυτό με την πρόταση, προτάσεις που έχουν γίνει από τον Κοκλώνη, γιατί όπως λέει ο κύριος Ρώμας, στη δουλειά μας πρέπει να κάνουμε συζητήσεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι τον πετυχαίνουμε στην τελευταία σκηνή από το καφέ της Χαράς. Και έχει τέτοια χαρά, μα τέτοια χαρά ο κύριος Ρώμας. Δηλαδή, χάρη μου, στον προοχτώ. Παναγία μου, τι είναι αυτό τότε. Τι είναι αυτό τότε. Έχω έρθει έτσι να σας δω. Δεν είναι καν Χριστούγεννα και βλέπω μπροστά μου το καλικάτσαρο. Κάνε μου τη χάρη. Χάρη μου, πώς είσαι. Εξαιρετικά. Βλέπω εδώ στο σχολείο, κάνετε γύρισμα, συνεχίζετε. Ναι, και επειδή πρέπει να κάνω γρήγορα γύρισμα για να πάω και στην περιφέρεια μετά, πρέπει να σε αφήσω. Θα μου λείψεις. Χάρη μου, να σε ρωτήσω κάτι μόνο. Επειδή η σειρά πάει τώρα Τετάρτη. Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτή η νέα αλλαγή ώρα? Δεν έχει πρόβλημα το καφέ, αγάπη μου. Το καφέ έχει δικό του συμπαγέσκηνο. Το κανάλι κάνει το πρόγραμμά του έτσι όπως πρέπει. Προφανώς επειδή βάζουν τη Φάρμα. Τι ψάχνεις να βρεις από αυτό? Όχι, καλύτερα επειδή εμείς αγαπάμε το καφέ της Χαράς. Μια χαρά. Και ήθελα έτσι να το μια πω. Χαρά. Δεν έχει πρόβλημα τώρα αυτό. Ο κόσμος θέλει να ακολουθήσει μια σειρά, την ακολουθήσει οποιαδήποτε μέρα είναι αυτή η σειρά. Η Ισμήνη, καλή είναι για την δεν ώρα. Δεν έχω προφτάσει ούτε καν να την αγκαλιά σου. Οπότε πάω να την αγκαλιά σου. Πες μου λίγο, Χάρη μου, ναι. Μετά από εδώ τα σχέδια σου έχουν ακουστεί πολλά. Ναι. Έχουν ακουστεί ότι θα συνεργαστείς με την Barking Coil του Κοκλώνη. Ναι. Θα αλλάξεις κανάλι. Δεν σου λέω, παιδί μου, γιατί είμαι προληπτικός. Και ισχύουν αυτά, γιατί έχουν... Ισχύουν πάντα, ισχύουν. Η δουλειά μας είναι αυτή. Να μιλάμε με όλο τον κόσμο και να δουλεύουμε. Να βγάζουμε, ξέρεις, ένα προϊόν, ένα αποτέλεσμα καλλιτεχνικό που να κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο. Η νέα σειρά είναι από για Σεπτέμβρη ή πιο μετά? Και Σεπτέμβρη και πιο μετά. Και μια ταινία, ξέρω, ετοιμάζεις. Ακόμα. Και μια ταινία, ξέρεις, ετοιμάζω. Ναι. Ναι, και αυτό. Ελπίζω να τα κάνω όλα.
Ελπίζω να τα κάνω όλα το πρώτα. Το καφέ πότε τελειώνει? Να είμαστε καλά. Το καφέ τελειώνει στις 10 Ιουνίου. Η νέα σειρά θα είναι πάλι έτσι κωμωδία. Η Άννα Χατζησοφιά μου είχε πει ότι μπορεί να έχει και στοιχεία λίγο πιο έτσι σοβαρά θέματα. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά σου λέω, συζητάω περισσότερα από ένα πράγματα και έτσι θα δούμε πώς θα γίνει. Και μετά έχω και άλλα σχέδια στα οποία θα είσαι και εκεί από πίσω. Έτσι δεν είναι? Αγαπάμε Χάρη Ρώμα. Αγαπάμε Χάρη Ρώμα. Ωραία, σας αγαπάω και εγώ. Και εύχομαι... Σήμερα για ποιο επεισόδιο είναι το γύρισμα? Το τελευταίο. Όντως τώρα. Ναι, αυτή η σκηνή, όχι τελειώνουμε τώρα. Τυχαίνει αυτή η σκηνή να είναι για το τελευταίο. Τους απέναντι τους φοβάσαι, Χάρη? Όχι. Γιατί απέναντι τώρα θα έχεις τη Μουρμούρα. Το την, είχα, την είχα τη Μουρμούρα και πριν και το Μάστερ Σεφ. Παρασκευέ τώρα έφυγε από τη Μουρμούρα, γι' αυτό σου λέω. Την είχα παλιά όμως. Ναι, ναι, ναι. Και τι σημασία έχει, και να σας πω και κάτι για τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Είτε είναι πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο, σημασία έχει ένας κόσμος που σε παρακολουθεί να τον κάνεις ευτυχισμένο. Εμείς τώρα σε αυτού του είδους τον πρωταθλητισμό τον έχουμε κάνει με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν και δεν έχει καμία σημασία να αναλώνεσαι σε αυτό. Βάλε ένα καφέ, μια γουλιά να πιούμε, έστω μια γουλιά πριν ξαναχαθούμε. Αριστούργημα. Ναι. Όχι, είναι ο δεύτερος Χατζηγιάννης. Πάρτο. Τέλειος. Ο δεύτερος Χατζηγιάννης. Ας κρατήσουμε το δεύτερο Χατζηγιάννη, ρε παιδιά. Όχι το Μιχάλη Χατζηγιάννη, είναι Γιώργο Χατζηγιάννη. Ξέρει που είναι και αυτός. Οποιονδήποτε, οποιονδήποτε Χατζηγιάννη. Δεν έχει να κάνει. Χάρη, κάνε μας τη χάρη και κάνε όλα αυτά που λες ότι θα κάνεις. Και ταινίες και τα λοιπά όλα. Ναι, και άσε σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτές τις ανακοινώσεις. Τελευταία δουλειά από εδώ, τελευταία δουλειά από εκεί. Δεν είναι η εποχή για τελευταίες δουλειές. Είναι η εποχή για για νέα ξεκινήματα. Μα νέα ξεκινήματα θα είναι καταρχήν. Όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, που λέει ότι θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, και στο ευρύτερο. Ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί ήταν μέσα στην τρελή χαρά ο κύριος Ρώμας, αλλά είπε αρκετά πράγματα. Βεβαίως. Και ουσιαστικά λέγοντας ένα φτούξε ελευθερία στον Αντέναγο, λίγο έτσι το αντιλαμβάνομαι. Γίνεται αλλαγή μέρα σε ένα σύρο, παίζει μια φορά την εβδομάδα, από Πέμπτη, Τετάρτη. Όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξέρουμε ότι γίνεται ο κακός χαμός όταν σε κάτι που υπάρχει παραδοσιακά σε μία ώρα το αλλάζει ο προγραμματισμός του καναλιού ώρα. Ξέρουμε ότι οι συντελεστές έχουν βαρύ πρόβλημα. Ο κύριος Ρώμας, παρότι έχει τεράστια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, είναι σαν να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Αισθάνομαι δηλαδή ότι σου λέει: θέλω να τελειώσω ειρηνικά από τον Αντένα, γιατί έχει κάνει και δήλωση που έχει πει ότι από τον Αντένα τελειώνω. Εδώ λέει ότι συζητάει με Τρέκο Κουκλώνη για δύο πράγματα: είναι μια σειρά και ένα σύριαλ. Το είχαμε πει και εμείς εδώ. Άρα ουσιαστικά. Μια και ένα σύριαλ. Ταινία, συγγνώμη. Ταινία και. Ναι. Οπότε ουσιαστικά θέλει να φύγει χωρίς να ανοίξει μύτη από τη συνεργασία με τον Αντένα. Γιατί είπε του Άρτ μας και σε αυτά που θα κάνουν από εδώ και πέρα, πέραν του σύριαλ και του κινηματογραφικού, σε θέλω δίπλα μου. Σας λέω ότι ο κύριος Ρώμας και τον Αντένα θα θέλει δίπλα του αυτό, θα ασχοληθεί με την πολιτική. Θα ασχοληθεί και θα θέλει να κατέβει βουλευτής. Το έχουμε πει αυτό, ρε παιδί. Το έχουμε πει. Ναι, αλλά... το έχουμε πει, αλλά εκείνος δεν το έχει πει ποτέ. Αλλά αυτό που λέει, είναι πολλά πράγματα. Αυτό που λέει όμως, σε αυτό που λέει όμως έχει και ένα δίκιο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι όντως όταν μία σειρά, πόσο μάλλον όταν είναι πετυχημένη πολύ, τη αλλάζει θέση, μέρα, ώρα κτλ., μπορεί πολλές φορές να κλονιστεί σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι το καφέ της χαράς όμως, σε αυτό που λέει ο Χάρης, έχει ένα δίκιο. Δεν είναι απλώς μία σειρά με επιτυχία, είναι μία σειρά με ιστορία επιτυχίας. Ακριβώς. Δηλαδή είναι λίγο πιο δύσκολο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι ακατόρθωτο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπε. Θα πω. Σημαίνει αυτό άρα ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η ζημιά που μπορεί να γίνει. Και ότι όντως οι άνθρωποι θα το ακολουθήσουν να το δουν. Και ότι συγγνώμη, είναι ένα το τελευταίο κοινό. Αυτό που λέει, που είναι μια νοοτροπία των ηθοποιών, όλων των ηθοποιών, όλων, ότι κάνουμε καλύτερο όσο μπορούμε τη δουλειά μας και δεν είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί στο τι κάνει ο άλλος, εάν το κάνει καλά, εάν δεν το κάνει, μας περνάει, δεν μας περνάει. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Τι πρώτη, τι δεύτερη, τι τρίτη. Να κάνουμε ευτυχισμένο το κοινό, βρε αδερφέ. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι. Ευγενής άμυλα. Και πάμε στο νούμερο 7, το οποίο έχει άμεση συνάφεια. Τι. Άμεση συνάφεια με το χώρο που βρέθηκε ο Άρτ εκεί. Βεβαίως, γιατί στο Λαμπί της Χαράς θα πρωταγωνιστήσει η Σμήνη, η κόρη της Μαρίας Κορινθίου. Και θα τη χειροκροτήσουμε την Σμήνη. Αϊβάζει. Η μαμά Μαρία, χαρούμενη, πάει στο γύρισμα.
το παιδί της, την Ισμήνη της, η οποία θα λάβει μέρος στα 5 επεισόδια της σειράς. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις της ηθοποιού, της Μήνης, βεβαίως. Έχουμε και τη μαμά, διαπραγματεύτηκε ή όχι τα χρήματα για την Ισμήνη, για να μαθαίνει από μικρή. Πάμε λοιπόν να τους δούμε σε λίγο λεπτά. Κοιτάξτε πώς κοιτάει το μικρόφωνο του Άρη. Καλημέρα. Τι είναι αυτό, καλημέρα. Γεια σου, Ισμήνη. Γεια. Μαράκι μου, για γύρισμα έρχεστε. Βλέπω και εσύ πρώτη έρχεσαι. Εγώ τι, μα τι τα είδα εδώ παρέα με το παιδάκι μου. Ισμήνη μου, είναι πρώτη σου εμφάνιση στη τηλεόραση. Το μήλο κάτι από, το μιλιά, από τη μιλιά πέφτει. Ναι. Άντε, τρέχα εσύ. Ας το παιδί μου. Πήγαινε για γυρίσματα, Ισμηνού. Έλα, εδώ εσύ. Πες μου λίγο, πώς είναι αυτή η αίσθηση ότι η κόρη ακολουθεί τα βήματα της μαμάς. Όμορφο είναι. Περηφάνεια και ταυτόχρονα και μια ανυπομονησία, ταυτόχρονα και ένα λίγο μάγκωμα, αλλά εντάξει, καλά. Όταν σου έκανε πρόταση ο Χάρης, αμέσως είπατε το ναι, γενικά θέλετε η κόρη να ασχοληθεί με αυτό? Όταν έκανε την πρόταση ο Χάρης, στην Ισμήνη την έκανε κατευθείαν, ήμασταν μαζί. Πήρε ένα καλοκαίρι για να το αποφασίσει η Ισμήνη, φυσικά μαζί με εμάς. Εμείς κάτσαμε και βάλαμε τα θετικά και τα αρνητικά της Ισμήνης να της το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα της είπαμε εσύ θα αποφασίσεις τώρα εάν θέλεις να το κάνεις ή όχι. Επειδή ήταν και σε ένα τόσο προστατευμένο περιβάλλον για μένα. Θέλεις η κόρη να ασχοληθεί, να γίνει ηθοποιός? Σου είπα, περηφάνεια νιώθω. Είναι ένα σπουδαίο επάγγελμα. Ναι, φυσικά ό,τι θέλει η καρδούλα της. Αλλά φυσικά να το σπουδάσει και να θέλει πολύ διάβασμα. Είναι καλή μαθήτρια? Είναι καλή. Για τα οικονομικά εσύ μίλησες? Υπήρχε συγκεκριμένο budget που μας το ανακοινώσανε. Όχι, δεν διαπραγματευτήκαμε κάτι τέτοιο. Όχι. Είσαι από τις μαμάδες που κάθονται με αγωνία, βλέπουν τη σκηνή? Ναι, είμαι. Είμαι, τη βοηθάω. Τα λόγια εσύ τα κρατάς? Τη βοηθάω. Μας κάνουμε πρόβα, τη βοηθάω. Εγώ και ο πατέρας της. Πόσα επεισόδια θα είναι? 5. Πότε θα εμφανιστεί στη σειρά? Νομίζω θα εμφανιστεί περίπου σε ένα μήνα. Α, προς άνοιξη. Ναι, σε κανένα μήνα νομίζω. Για 5 επεισόδια? Τα τελευταία, ναι. Τι ρόλο κάνει? Η εγγονή της Χανέλας και της Κανέλας. Μαμά Κουκουβάγια λέγεται αυτό, ναι. Και δικαίως, και ένα χειροκρότημα υπέροχο. Και στη Μαρία και στην Ισμήνη ήταν τόσο ωραίο. Εδώ καμία σχέση με Μαρία Κορινθίου, μόνο τόσο μαμά. Ωραίο, ναι, τόσο ωραίο αυτό που λέει ο Άρτη μας, λέει το μήλο κάτω από τη μιλιά. Ναι, να φύγει στο κύριο μέσα τώρα. Έλα, δώσει. Καλά έκανε, άλλο να παίζεις. Ναι, καλέ. Φυσικά, αλλά είναι τόσο γλυκό και τρυφερό να βλέπουμε και αυτή την απόλυτα φυσιολογική και όμορφη πλευρά της Μαρίας, γιατί είναι πολύ περίεργο, φαντάζομαι, και ιδιαίτερο, έτσι, να είναι το παιδάκι σου που πόσο μεγάλωσε πάλι τόσο πολύ. Και τα είπε όλα, ξέρεις. Και να είναι και να κάνει αυτή τη δουλειά. Είπε και χαρά, αλλά και μάγκωμα. Βέβαια. Αυτό νομίζω ότι τα περιέγραφε όλα. Εμένα μου άρεσε πολύ η Μαρία. Δεν είχε καμία σχέση με τη Μαρία ηθοποιό, Μαρία Σταρ, Μαρία σεξι γυναίκα, έτσι πως την έχουμε στο μυαλό μας. Μόνο η μαμά της Ισμήνης που την συνοδεύει στο γύρισμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, Μαρία μας, μπράβο, Γιάννη μας, να το χαίρεσε το κοριτσάκι σας. Και καλή επιτυχία σε κανένα μήνα, λοιπόν. Θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Και με αυτά και με αυτά θα πρέπει να βγούμε στο διάστημα για κάποιες διαφημίσεις, να δούμε τι συμβαίνει στον Άρη από εδώ, από εκεί κτλ. Και μετά να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε τόσα πολλά. Μόνο στον Άρη, αδερφές μου, στον Άρη. Τώρα πάλι πέφτω στο κενό. Αέρα στη ζωή και στον αέρα την κερνώ. Δες τώρα πέφτω, μα πριν σκοτωθώ. Θα γίνεις τη ζωή σου πάλι δείχτη να πιαστώ. Και μπι, ο Ηλίας
και από όλα εδώ, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι παιδιά σήμερα και σήμερα σε 9 ώρα το βράδυ. Τι έχουμε να δούμε. Έχουμε να δούμε ποια ομάδα πρόκειται να κερδίσει και αυτή την ομαδική δοκιμασία στο MasterChef. Εχθές λοιπόν σε αυτό το γκάλωπ που κάναμε, με 83% αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και δεν με απατάει η μνήμη μου, θυμάμαι τα πάντα, η αλήθεια είναι, πολλές δεκαετίες, θέλατε η μπλε να κερδίσει. Το θέμα είναι τι θα συμβεί όμως σήμερα, έτσι, γιατί η σπίθα θα γίνει φλόγα στο απόψινό συμβούλιο. Έτσι. Και έχει η αφορμή για όλα. Ακριβώς, και η αφορμή για όλα είναι ένα γλυκό. Στην μπλε ομάδα, γι' αυτό φοράω και τη συγκεκριμένη ποδιά. Βλέπω ότι εσύ φοράς το κόκκινο το φόρεμα, για την κόκκινη ομάδα να έχουμε διπλή εκπροσώπηση. Εμείς φοράμε, Γιώργο μας, ό,τι βρούμε, δεν έχουμε ποδιές. Εντάξει, να σταμάτα, μην με χτυπάς εκεί. Τι θα γίνει λοιπόν, η Κωνσταντίνα με την Ηρώ τσακώνονται για το γλυκό. Και ανού ήταν η ιδέα, ποιος είπε να το κόψουμε με το συγκεκριμένο τρόπο και να ταιριάξει τόσο ωραία ή και όχι στο χάρτινο κουτάκι. Για να δούμε, γιατί αλλού τα περιμέναμε και αλλού έρχονται τελικά. Στο απόψινό επεισόδιο. Δεύτερη δοκιμασία για το MasterChef 5. Κληθήκατε χθες να μαγειρέψετε για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους σας. Τα πήγατε πάρα πολύ καλά και αξίζετε ένα τεράστιο μπράβο. Ένα ακόμα συμβούλιο περιμένει τις δύο ομάδες. Αρχηγός ευχαριστημένος. Όχι 100%. Αντωνής, ήρθαμε μόνος του και μου λέει πάστα σάλατ. Μου λέει άστε σε μένα. Γεμάτο από ανατροπές και εκπλήξεις. Ιωάννη. Ορίστε. Πέρασε από τον πάγκο και έκανε χόρτα. Το ξέρα μόλις εγώ ότι δεν θα φτάσουν αυτή η ποσότητα. Πόση ώρα είχαμε μπροστά μας. Είχαμε εμείς. Εγώ πήγα μπροστά. Συγγνώμη να μιλήσω. Αν θες να είσαι ολόσωστος ή να μην έχεις ευθύνες, ακούς. Κωνσταντίνα, εσύ ήσουνα. Εγώ ήμουν βοηθός. Ποιος όρισε αρχηγό την Ηρώ στο γλυκό. Αυτό ορίστηκα. Πάντως μέσα στους ξηρούς καρπούς νομίζω θα ήταν χρήσιμο. Τα μπαχαρικά. Της είπα την άποψή μου, αυτό που θεωρούσα εγώ σωστό, αρνήθηκε, σήκωσα τα χέρια. Βάλαμε μπαχαρικά, σεφ. Βάλαμε αρκετά μπαχαρικά, όμως εγώ φοβήθηκα τη μαστίχα για να μην επικρίσει. Mm-hmm. Βάλαμε όμως το σιρόπι. Μέσα στο μείγμα δεν βάλαμε καθόλου, βάλαμε μόνο κανέλα. Όταν ανέφερα τα μπαχαρικά, ότι πρέπει τα μπαχαρικά που έχει το σιρόπι να μπουν και μέσα στο μείγμα σε μορφή σκόνης. Όχι, 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 όχι. Τάξιλο, σωστά. Ακυρώστε με, αφού ζαχαροπλάσιμε. Πού να ξέρω εγώ από γλυκά. Πάντως θα πω γιατί το αναφέρω, γιατί εγώ συγκεκριμένα δοκιμάζοντάς το, είπα ότι ωραίο, μια χαρά, αλλά μου λείπει από μέσα λίγο ένταση σε μπαχαρικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την μπλε ομάδα και το γλυκό της. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στην Ηρώ για την τριγωνομετρία. Πολύ ευχαριστημένο με το αποτέλεσμα και από τα δύο κορίτσια στο γλυκό. Εντάξει, ντροπή. Μετά το τριγωνάκι, εγώ έπαιρνα. Όταν επέμενε η μικρή κριτικοπούλα να βάλουμε ένα τέτοιο τριγωνάκι μέσα στο κουτί και έλεγα εγώ όχι, δύο, όχι, δύο και με ρώτησε πώς θα τα κάνουμε δύο. Πάρε και κόψε το φύλλο στη μέση. Δηλαδή ήμαρτον. Ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κερδίσει την ομαδική δοκιμασία χαλαρώνοντας με τον Γιάννη Αποστολάκη? Ποιες σκληρές αποφάσεις θα πρέπει να πάρει ο αρχηγός της χαμένης ομάδας? Το πλεονέκτημά σου αυτή την εβδομάδα είναι... Και ποιος ή ποια θα θριαμβεύσει στην εγκεφαλική δοκιμασία ασυλίας. Τι έγινε, ρε παιδιά. Για ένα γλυκό. Να σου πω, το είχανε βέβαια αυτό. Η αλήθεια είναι, για όσους που είμαστε πάρα πολλοί, που είδαμε το επεισόδιο, το είχανε πει και τότε οι κριτές. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αναφέρουν αυτό για το γλυκό. Τους άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είπαν ότι είναι πολύ ελαφρύ, του λείπουν τα μπαχαρικά. Το θέμα είναι τώρα ότι η Κωνσταντίνα υποστηρίζει, όπως βλέπουμε, ότι οι δικές της ιδέες ήταν κάποιες που δεν πέρασαν για να το κάνουν ακόμα καλύτερο, αλλά και μία από αυτές που πέρασαν τη χρεώθηκε ουσιαστικά η Ηρώ, σηκώνοντας το χεράκι της και λέει ευχαριστώ πολύ. Και μάλιστα και ο Αλέξανδρος της δίνει τα συγχαρήκια. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι. Θέλω να αποδείξεις ότι η Κωνσταντίνα ήταν αυτή που το είπε αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει όμως με αυτό περίεργο το θέμα, πώς θα λυθεί. Ήταν αυτό το αυτοορίστηκα. Πραγματικά όταν έχεις ένα ζαχαροπλάστηκο, παιδί μου. Είναι λίγο περίεργο. Από την άλλη, όμως, όταν έχεις πάει σε έναν διαγωνισμό και θέλεις να δοκιμαστείς και σε άλλα πόστα, μπορεί εσύ να μαγειρεύεις να είσαι καλή πολύ στο κρέας είτε στο ψάρι. Θέλεις όμως να δοκιμαστείς και εκεί. Δεν έχει πολύ θάρρος η Ηρώ που σηκώνει το χέρι της και λέει θέλω να είμαι αρχηγός. Όχι, γιατί δηλαδή, εδώ πρέπει και να κερδίσουν. Ας γίνεται και η Κωνσταντίνα και να λέει όχι, παιδιά, είμαι ζαχαροπλάστης, θέλω εγώ να το κάνω. Είναι η αρχή του MasterChef. Νομίζω ότι θέλουν να κερδίσουν. Θα έχουν χρόνο στην πορεία να δοκιμαστούν. Έχει τη ζαχαροπλάστη εκεί πέρα, σωστή. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δει ότι η Ρο η ίδια αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά της καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο. Πληθωρική. Ναι. Οχυριστική, το πληθωρική είναι καλύτερο. Είναι πράγματι έτσι. Για να δούμε λοιπόν. Όπως και στο τέλος, θυμάστε που είχε πει εκεί πέρα στη Βίλη και στη Μαργαρίτα. Του είχε πει αυτά κάνατε. Εγώ θα έκανα σε δύο ώρες πολύ περισσότερο. Για να δούμε. Είναι και το χιούμορ της λίγο περίεργο.
Άρα. Σήμερα όμως στις 9 η ώρα και αύριο Σάββατο, πολύ σωστά, στις 9 η ώρα επίσης, έχουμε επεισόδιο MasterChef, άρα όλες οι απορίες που έχουμε και που θα δημιουργούνται θα λύνονται ταυτοχρόνως. Τσεκα, 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 τσεκα. Πολύ ωραίο πλεονέκτημα έχει σήμερα, αν θέλετε έτσι να σας ενημερώσω, και θα γίνει και αρκετός πανικός και με αυτό το πλεονέκτημα που θα δοθεί στον αρχηγό της ομάδας που θα χάσει. Και έχουμε και αποχώρηση. Αύριο πάμε στην ψηφοφορία και στην αποχώρηση κάποιου παίκτη ή κάποιας παίκτριας. Όπερ σημαίνει ότι τη Δευτέρα ο παίκτης ή η παίκτρια θα είναι εδώ στη Φωλιά των Κούκου. Μιλημένα, πώς το λένε, θα μιλήσαμε, θα λύσει όλες τις απορίες. Στον τάκο. Λοιπόν, νούμερο πάμε στο 5. Νούμερο 5. Πάμε στο νούμερο 5, σε έναν έτσι πολύ χαμογελαστό, σε έναν πολύ στυλάτο άνθρωπο, ελπίζω να με συγχωρήσει. Ναι, να με συγχωρήσει, φοράω τώρα την ποδιά και δεν είμαι έτσι ευπρεπώς συμβεβημένος για να τον παρουσιάσω, αλλά δεν πειράζει. Είναι ο Χάρης Χριστόπουλος, ένας άνθρωπος με στυλ. Ένας άνθρωπος όμως που δέχεται το κράξιμο της γυναικός του, της Anita Brandt. Γιατί του λέει, έχεις γίνει πολύ χύμα. Δεν γίνεται να έχεις 634 γραβάτες και άλλα 128 παπηγιών και να έχεις αφήσει λίγο την εμφάνισή σου, αλλά θέλει να είναι πιο άνετος. Τώρα έγινε μπαμπάς. Τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Αποκαλύπτει για το γιο του, για το Χριστοπουλάκι που λέει, που τον παίρνει και πάει βόλτα από 4,5 μηνών. Τον βάζει όπως πρέπει στο καρεκλάκι, στο ποδήλατο και έχουν γυρίσει όλη την Αθήνα. Παιδιά, πολύ λαμπερός ο Χάρης Χριστόπουλος. Στο νούμερο 5, απολαύστε τον. Μας ανοίγεις εδώ το Anita Brandt, το χώρο σας, όπου γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έτσι, έτσι, ομορφιά, ομορφιά, ομορφιά και στυλ πάντα. Θέλω να μου πεις, η Anita, αν σου δίνει στυλιστικές συμβουλές. Ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με κράζει πάρα πολύ. Δηλαδή. Πώς είσαι έτσι, παιδί μου, άλλαξε με αυτό, τι κάνεις. Εγώ είμαι γενικώς λίγο χύμα, επειδή λατρεύω τη ζωή και την ελευθερία και τη φύση. Ενώ τα προηγούμενα 30 χρόνια που ήμουν στη μόδα, ήμουν πολύ πιο στυλάτος. Αλλά πάλι τα έχω. Έχω μια τεράστια, έχω δύο δωμάτια γεμάτα την καρταρόμπα μου. Έχω 634 γραβάτες. Μπορείς να το δυνατήσεις. Έχω 128 παπηλιών. Χάρη, ένα χαρακτηριστικό σου που η Anita δεν μπορεί να αντέξει. Είμαι λίγο γρήγορος. Σπίτι, ό,τι κάνω το κάνω γρήγορα και μου λέει relax, την αγχώνω πάρα πολύ. Τις δουλειές του σπιτιού, τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι? Καταρχήν, δεν ήθελα να παντρευτώ εγώ ποτέ. Νόμιζα ότι θα τελειώσω τη ζωή μου σαν Αριγιάννης. Τώρα, την βρέθηκε μια γυναίκα και κατάλαβα ότι. Να σου πω, η ζωή είναι καλύτερη με δύο από ό,τι με έναν τελικά. Έχεις και μία extreme sports πλευρά, την οποία την βλέπουμε και στα social media. Η βόλτα με το ανεμόπτερο. Ακριβώς. Δεν είναι extreme. Όχι, δεν είναι extreme. Πες μου κάτι. Είναι το όνειρο του ανθρώπου από καταβολής του να γίνει πουλί, να πετάξει. Ποδήλατο στο χιόνι. Είδαμε και το βίντεο. Ποδήλατο. Ποδήλατο είναι αγάπη, ναι. Και ο μικρός πόσο ενθουσιάζεται με τις ποδηλατάδες με τον μπαμπά. Από 4,5 μηνών σχεδόν τον έχω σε ειδικό κάθισμα και πηγαίνουμε 2 ώρες το πρωί και 1 ώρα, 1,5 το απόγευμα. Κάνουμε 3 ώρες ποδήλατο την ημέρα σε πεζοδρόμους φυσικά και μέσα στο πάρκο, στο Βασιλικό Κήπο, στο Ζάπλο. Και τρελαίνεται. Το Χριστοπουλάκι, έτσι δεν το λέω. Ναι, 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 hashtag Χριστοπουλάκι. Νομίζω ότι έχει αλλάξει η ζωή σας, σωστά. Πολύ. Μοναδικά, ναι. Άστο, είναι ένα θαύμα αυτό. Είναι ο απόλυτος έρωτας. Δίνεις τη ζωή σου για αυτό το πράγμα. Μπορούσα να μιλάω και να κλαίω ώρες. Α, συγκινήσα κιόλας. Άστο, άστο. Η Anita μου. Πάλι γκλες. Πάλι γκλες. 4-5 φορές την ημέρα. Ποιον μοιάζει το παιδί? Ευτυχώς μοιάζει και στους δύο. Εγώ παρακάλαγα να μην μοιάζει καθόλου. Να πάρει τις ματάρες. Έλα τώρα. Η Anita είναι ένα σκαλί παραπάνω. Πόσες φωτογραφίες έχεις βγάλει το μικρό? Τραβάω περίπου 50-60 την ημέρα. Από τις οποίες κρατάω φυσικά 5. Να ρωτήσω για δεύτερο παιδί, Χάρη. Να σου πω, μ' άρεσε πάντα το τραγούδι τα παιδιά του Πειραιά. Εγώ παρακαλάω. Και ένα και δύο και τρία. Δεν μπορώ να με σε ρωτήσω για την τηλεόραση. Να αγαπάω για την τηλεόραση και βλέπω και θέλω να συμμετέχω. Μ' αρέσει και πιστεύω ότι θα συνεχίσω για αρκετά χρόνια. Να ρωτήσω αν έχεις προτάσεις και για φέτος. Δεν έχω παράπονο. Μου ζητήθηκε να συμμετάσχω σε 2-3 προγράμματα αυτή τη σεζόν που διανύουμε. Αλλά αρνήθηκα ευγενικά, διότι θα μου έπαιρνε πολύ χρόνο και ήθελα να ασχοληθώ με το μικρό. Επίσης, προσπαθώ να επιλέξω ή να δημιουργηθεί το project αυτό που θα συμμετάσχω. Κατάλαβες, δεν θέλω πια να είμαι σαν επισκέπτης ή
κομίτης κάπου, θα ήθελα να εδραιωθώ με κάτι το οποίο αντανακλά την προσωπικότητά μου και γιατί όχι, και της Ανίτας. Μπράβο, τέλειος, Χάρη. Ορίστε, μπράβο, Χάρη, ορίστε η ζωντανή απόδειξη τι κάνει ο ερχομός ενός παιδιού στη ζωή των ανθρώπων. Τρεις ώρες ποτέ να το κάνει. Κλαις, τα λόγια μου έρχεσαι. Σε κάνει να κλαις πέντε φορές την ημέρα από συγκίνηση και μόνο τέτοια να είναι το, τέτοιο να είναι το κλάμα και να γελάς κάθε φορά στο άκουσμα μιας είδησης ή κάτι που έχει να κάνει με το παιδί σου. Αυτό είναι. Αλλάζουν όλα. Εν τω μεταξύ, σίγουρα θα τον δεις. Άμα δηλαδή στο κέντρο έχεις βάλει μετακίνηση 6, κάνεις το τρεξιματάκι σου, κάνεις τη βολτίτσα σου στο δρόμο εκεί πέρα για να μπορέσεις να γυμναστείς και λίγο, θα τον δεις με το παιδί αφού να γυρίζει. Αφού είναι 3,5 ώρες κάθε μέρα. Φυσικά θα τον δεις κάθε μέρα. 3,5 ώρες νομίζω ότι τον βλέπει όλη η Αθήνα. Εγώ φαντάζομαι και την Ανίτα μέσα στο σπίτι να κλαίει ο Χριστόπουλος, να κλαίει και το Χριστοπουλάκι και να μην ξέρει πού να πρωτοτρέξει. Σου λέει τι να πάξω τώρα τον πιμπερό και να πάω στο Χριστοπουλάκι ή να πάρω το χαρτομάντιλα και να πάω στο Χάρη. Αυτό που κάνει ο Χάρης είναι καταπληκτικό για την Ανίτα, γιατί 2 ώρες το πρωί η Ανίτα κάνει δουλειές, δεν ξέρω, ξεκουράζεται κτλ. Άλλη 1,5 ώρα το απόγευμα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Τι είναι σημαντικό το 3,5 ώρες ποδήλατο στο κέντρο της Αθήνας. Ότι ασχολείται ο μπαμπάς 3,5 ώρες με το παιδί. Εδώ είπε όχι σε δουλειές ο άνθρωπος. Είχε 2-3 προτάσεις και μπράβο του που τέτοιους χαλεπούς καιρούς θα μπορούσε να πει εκείνος. Όχι, δεν θα κάνω τηλεόραση. Αν και θέλει να είναι στην τηλεόραση, επειδή θέλει να μεγαλώσει το παιδάκι του. Τέλειο. Πάντως, εγώ σκέφτομαι αυτές τις μαμάδες εκεί έξω που ακούνε ότι κάποιος παίρνει το μωρό και φεύγει 3,5 ώρες. Αυτό είπα προηγουμένως. Ναι, ακριβώς. Θα αρχίσουν να αγοράζουν ποδήλατα όλες οι μαμάδες εκεί έξω με νεογέννητα. Μα είναι εικόνα, αυτό. Είναι αντιφατική για μας στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένα παιδί πάρα πολύ μικρό, βρέφος, να το έχεις το ποδήλατο μπροστά και να κάνεις βόλτα. Δηλαδή, λες, η ψυχή σου πιάνει, μην γίνει κάτι, μην πέσει. Όλα αυτά όμως, εγώ θυμάμαι παιδιά, όταν είχα επισκεφτεί το Άμστερνταμ. Με βροχή μείον 5 βαθμούς, τα παιδάκια βρέφη μπροστά, κουκουλωμένα με νάιλο σε ειδικές θέσεις όπως εδώ πέρα και να κάνουν βόλτα. Δεν έχει και εκείνο το πολύ ωραίο που το είχα δει εγώ στο Βερολίνο, που απίσω τρέιλερ πίσω από το ποδήλατο. Το έχω δει και εγώ, ναι. Κανονικό τύπου σκαφάκι, ας το πούμε έτσι, με αδιάβροχο μπροστά, αδιάβροχο όλο, αδιάβροχη μεμβράνη για να βλέπουν κιόλας και μέσα να είναι 2 παιδάκια. Και όλο αυτό να είναι ποδήλατο. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές τους, δεν κάνουν βόλτα. Τέλος θα τραβάμε και άνθρωχόσπιτα από πίσω, μιλές τέτοια. Αλλά με το ποδήλατο όμως όλα. Άνθρωποι, έχω δει ανθρώπους ντυμένους με κουστούμι, με ταγέ. Και πάνε στις δουλειές τους έτσι. Χιλιάδες ποδήλατα παντού. Πώς είναι εδώ, καμία σχέση. Ναι, ναι. Το ανάποδο. Μπράβο. Βασικά το μπράβο. Μπράβο σε εσάς, Χάρη μας. Χάρη μας, Ανίτα μας και Χριστοπουλάκι μας. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε. Πού? Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Πάμε στο διάστημα. Με τι τραγουδάκι θα μας βγάλει τώρα ο Χριστοπουλάκι, για να δω. Πάμε, θα δούμε. Και μόλις επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε την αντίστοιχη μέτρηση. Όλοι μας. Για να ακούσω. Με πολύ να ξέρεις κι ακούμε για να μαθαίνεις. Λέω αυτό που θέλεις, σ' αγαπάω πολύ. Πιάσομαι, δεν έχω χρόνο, τα άλλα μου τα λες στο δρόμο. Έλα με διαφέρει μόνο, σκάσε ένα φιλί. Θέματα δεν θέλω να λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαι καλά, πολύ καλά. Όχι, δεν είμαι. Βλέπω, ακούτε τώρα το παιδί. Αυτόν. Ξεκινάμε! Μιλάμε για πόσο πράγματα. Καλά. Εκεί, από το 1 στο 10, πόσο, καθόλου. Πω εγώ. Είμαστε εδώ λοιπόν, βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Και ακούστε να δείτε τι θα γίνει τώρα. Καταρχήν, εσείς θα μπείτε στο Instagram της εκπομπής μας, το Star Cuckoo μας, γιατί θα μπείτε εκεί. Γιατί εκεί θα δείτε αναρτήσεις στα story μας.
τις δύο ομάδες που θα δείτε σε λίγο να διαγωνίζονται για το μασκαρά της καραντίνας και σήμερα είναι σούπερ έκπληξη, γλυκιά, υπέροχη, καταπληκτική. Μέχρι εκεί θα πω. Εσείς λοιπόν θα ψηφίσετε ποια από τις δύο ομάδες που θα δείτε σε λίγο θα προκριθεί για να φτάσει κάποια στιγμή στο τελικό που θα πάρουν ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο από τα Extreme Sports όπως έχουμε πει. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή στο νούμερο 3... έχουμε την έναρξη μιας καινούργιας διαδικασίας, γιατί δεν σταματάνε οι κούκου ποτέ. Και επειδή, εντάξει, ο κορονοϊός... Δηλαδή. Ευχαριστώ, Ηλία. Θα σας εξηγήσω. Επειδή τώρα με τον κορονοϊό, παλότανε η κοινωνία. Ταλανιζόταν η κοινωνία. Κλειδονιζόταν η κοινωνία. Και εμείς δεν μπορούσαμε να το νιώσουμε αυτό, γιατί με τις μάσκες όλα αυτά δεν ήταν εφικτό. Λέμε, δεν πρέπει αυτό όμως να ξαναγυρίσει την εκπομπή. Γιατί εμείς πρέπει να. Πρέπει να συζητάμε αυτά τα σχεσιακά τα θέματα, τα πολύ σημαντικά. Και γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, κηρύσουμε την έναρξη του. Φταίει ο έρωτας! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Θα βλέπουμε μια είδηση, μια πραγματική είδηση και μετά θα βλέπουμε και αυτό που θα επακολουθήσει, το οποίο για να μην σας το στερήσω και να μην σας χαλάσω την έκπληξη, θα το δείτε αμέσως μετά από αυτό το βίντεο που ακολουθεί. Κίνα. Δικαστήριο διέταξε άνδρα να πληρώσει τη σύζυγο για τις δουλειές του σπιτιού. Θα της καταβάλει 6.380 ευρώ για τις οικιακές εργασίες 5 ετών. Τζάμπα τα βάλε. Τζάμπα. Επισήμα το σπίτι. Εντάξει. Φταίει ο έρωτας. Εδώ δεν ξέρω. Η κούρασή μου φταίει σίγουρα. Αρτέμι, θέλω να χωρίσουμε. Αρτέμι. Όλη μέρα κάθεσαι ξάπλα, πίνεις τον καφέ σου και παίζεις την κιθάρα σου. Αγάπη μου, τι σε πιάσει τώρα. Έχω κουραστεί. Κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού εγώ. Το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα, τα ρούχα σου, τα πλώνω. Ξεσκονίζω. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Η φίλη μου στην Κινέζα στο Πεκίνο ήταν πιο έξυπνη. Ναι. Τον πήγε στα δικαστήρια, τον χώρισε και πήρε και αποζημίωση για όλες τις οικιακές δουλειές 5 χρόνων. Από πού κλείνεις. Από πού κλείνω, από πουθενά δεν κλείνω. Παντού γεμίζεις τρίχες από τα μαλλιά σου. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Θέλω να χωρίσουμε, το έχω αποφασίσει. Τι να χωρίσουμε μετά από τόσα χρόνια γάμου, το λες αυτό έτσι, να χωρίσουμε. Ναι, θέλω να χωρίσουμε, δεν σ' αντέχω. Μα άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λες. Αφού αγαπιόμαστε, είσαι η αγάπη μου. Όχι, δεν είμαι καθόλου η αγάπη σου. Είμαι το δουλικό σου. Όλη μέρα θα σου κάνω όλες τις δουλειές και δεν κουνιέσαι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Αν θέλεις να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, σου έχω μία ακόμα επιλογή. Μα λοιπόν, θα είμαστε μαζί. Δεν θα είμαστε μαζί αν δεν ακολουθείς τους όρους μου. Λοιπόν, ξεσκόνισμα 10 ευρώ. Τι λες τώρα, ρε αγάπη μου. Τα βρωμό ρουχά σου που τα πλένω και τα απλώνω εδώ πέρα, 20 ευρώ. Σκούπισμα 15. Είμαστε ένα σπίτι, είμαστε. Και σφουγγάρισμα άλλα 25, γιατί είμαι και πρώτη στο σφουγγάρισμα. Θα σε πληρώνω επειδή καθαρίζεις. Βεβαίως. Παιδιά, τι λες ρε κοπέλα μου. Κοπέλα μου. Και μην μου πεις ότι άλλα είχαμε συμφωνήσει στην αρχή, γιατί στην αρχή ήμουν ερωτευμένη. Να σου πω κάτι. Τώρα δεν είναι. Τι του είπε. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας που ακόμα με τρελαίνει. Αφού είχαμε συμφωνήσει. Το είχαμε συμφωνήσει αυτό. Ότι θα κάνω τις έξω δουλειές και εσύ τις μέσα. Για βλάβη. Κυρίες και κύριοι, θα λύσουμε την υπόθεση εμείς εδώ στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπροστά μας μια ρακέτα η οποία έχει από τη μία πλευρά την Άντια και από την άλλη τον Άρτ. Θα ήθελα ένας-ένας με τη σειρά να πάρετε θέση να δούμε σε αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ την το υπόθεση, ποιος έχει δίκιο. Τζόρτζια. Εγώ συμφωνώ με την Άντια γιατί την είχε δουλικό, έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού και αυτός καθότανε με μία ρόμπα. Και αν είχαν συμφωνήσει ότι θα κάνει τις εξωτερικές, δεν το είδαμε. Οπότε η Άντια είναι η νικήτρια. Γιώργο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Αρτέμι, τον Αρτ. Όχι γιατί έχουμε την ίδια καταγωγή, αλλά γιατί δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι ότι δεν θέλει να κάνει τις δουλειές του. Το στυλ του είναι τέτοιο. Κάνει δουλειές, απλά δεν φαίνεται. Τις κάνει λίγο πιο αργά. Μαριλού. Δεν χρειάζεται καν νομίζω. Ανατροπή! Ανατροπή. Φυσικά και θα στηρίξω την Άντια, γιατί πραγματικά αν όλες αυτές τις δουλειές τις έκανε ένας άνθρωπος που δεν είχε σχέση με τον Αρτ, θα τις πληρώνανε. Και επίσης δεν ήξερα τον Αρτ, τον λένε Αρτέμι, άρα δεν μπορώ να τον ψηφίσω. Νομίζω ότι είναι Άρτουρ ή κάτι πιο ναι, εσωτικό. Τώρα όμως που έμαθες ότι τον λένε Αρτέμι και που οι δουλειές αυτές γίνονται για τον Αρτ, δεν κλονίζεται λίγο η ψήφος. Η κοινωνία. Όχι. Στέφανε. Στέφανε, για πάρε θέση. Δεν μπορώ να ψηφίσω. Έναν άνθρωπο μετά από 5 χρόνια γάμου παραμένει σφόδρα ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Εκείνη το είπε κατάμουτρα. Παλιά ήταν αυτό. Τώρα δεν είμαι ερωτευμένη.
εκείνος παραμένει ερωτευμένος. Για, κάντε έρωτα, όχι πόλεμο. Ωραία. Ωραία. Εγώ θα ψηφίσω τελευταίος. Είμαστε πολύ κουρασμένες, θα κάνω πόλεμο. Εγώ... Δεν πόλεμο τότε, αλλά με έρωτα. Εγώ θα ψηφίσω την Άντια, γιατί είναι 10 συν 20, 30, συν 25, 55 την ημέρα και λίγα είναι. Εγώ θα ψηφίσω τον Άρτ, φυσικά. Όχι. Γιατί πολύ απλά δεν αντέχει η οικονομία μας αυτή τη στιγμή να αρχίσουν να βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις. Βοηθήστε, κάνε και πού εσύ, θα βρεθούν αυτά τα χρήματα να βοηθούν. Από πού, από τις εξωτερικές δουλειές που κάνει ο Αρτέμις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ξέρεις πώς γίνεται η οικονομία. Οπότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι. Και ναι. Επίσης, όταν οι άνθρωποι είναι μαζί και κάνουν δουλειές. Αυτό δεν πληρώνεται, παιδιά. Και να σου πω και κάτι, ας πουλήσουν το σπίτι με την πισίνα. Δεν κατάλαβα, τι το θέλουν το σπίτι με την πισίνα. Τώρα που το είπες αυτό, έχουν και πισίνα. Μην τρελαθούμε. Μήπως το θέλει η Νάντια. Μήπως το θέλει η Νάντια. Μην τρελαθούμε. Μήπως το θέλει η Νάντια. Μήπως το θέλει η Νάντια. Παιδιά, μήπως ο Άρτ είναι επαγγελματίας σύζυγος. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά και με αυτά και με αυτά, μετά από το φταίει ο έρωτας, πάμε κατευθείαν παρακαλώ στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ο ήχος νόρυμος, το τι ακολουθεί επίσης, πέσε νούμερο ένα! Πάμε να συνδεθούμε με τις αποστολές μας, τις αποκριάτικες, γιατί ο Μασκαράς Καραντίνας είναι εδώ και σήμερα έχουμε την πολύ πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε μικρούς μας φίλους και είναι ο μικρός Παναγιώτης και η μαμά του, η μαμά Ιάντα και η Λιδία και ο Δαβίδ με τη μαμά του στη Μαρία. Γεια σας παιδιά! Καλημέρα! 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 Τι ωραία πράγματα είναι αυτά! Οικογένειες. Λοιπόν, να πούμε ότι εσείς μπαίνετε στον λογαριασμό μας στο Instagram, στο Star Cuckoo, όπου εκεί στα stories θα υπάρχουν και οι δύο αποστολές, αυτές οι γλυκύτατες υπέροχες, τα παιδιά μας τα οποία διαγωνίζονται σήμερα και θα ψηφίσετε. Και να διευκρινίσουμε ότι ανεξάρτητα με το ποιος από τους δύο θα προκριθεί στον τελικό, θα έχετε και οι δύο όμως αναμνηστικά δωράκια για αυτή την υπέροχη συμμετοχή με αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον Παναγιώτη και τη μαμά του την Άντα, που δεν είστε μόνοι βέβαια, έχετε και το μικρό σας εκεί πέρα. Έχουμε και παρέα σήμερα, είναι η Μπαπτιστήρα μας. Να σας ζήσει, να σας ζήσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, παιδιά, εσείς έχετε ντυθεί απλόστρες. Ακριβώς. Πείτε μας μαμά, πείτε μας Παναγιώτη. Έχουμε ντυθεί αστείες και απλό με τα ρούχα και το θεωρούμε πολύ αστείο. Εσύ δεν μου λες, Παναγιώτη, τη βοηθάς καμιά φορά τη μαμά να απλώσεις ρούχα. Ναι. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Πόσο χρονών είσαι, Παναγιώτη? 10. 10. Τετάρτη πας. Ναι. Σε λίγες μέρες έχει γενέθλια. Και? Σε λίγες μέρες έχει γενέθλια. Και να σας ζήσει ο Παναγιώτης, να σας ζήσει. Εξαιρετικό. Και δεν μου λέτε, έχετε ξαναντηθεί έτσι σε τάκι μαμά και γιος, ή είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό? Είναι η πρώτη φορά για σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μητέρα. Εμείς ευχαριστούμε που μας ομορφαίνετε τα πρωινά. Ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε τώρα λοιπόν στα μακαρόνια με σάλτσα στο τραπέζι. Τι κάνετε? Καλημέρα. Παναγία μου. Θα τρελαθώ. Τι είπες, Λιδία? Κεφτεδάκι, αν θέλουμε κεφτεδάκι. Θέλω ένα κεφτεδάκι. Όσο το θέλαμε. Να σε ρωτήσουμε, γλυκιά. Μαρία, είναι δίδυμα η Λιδία και ο Δαβίδ? Είναι δίδυμα, ναι. Και πόσο χρονών είναι? Είναι 5,5. Γλύκες μου, υπέροχες. Να πω κάτι. Αυτό θα μας εξηγήσουν τα παιδιά ή εσύ, Μαρία, πώς έχετε ντυθεί μακαρόνια με σάλτσα? Το τραπέζι το βλέπουμε. Το τραπέζι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα τώρα με τον κορονοϊό.
να έχουμε να τρώμε και να έχουμε παρέα και έξω, βρε παιδιά. Αυτό το έχει σημαστεί και ύψη. Άρα πολύ ωραία ιδέα είναι, όντως. Υπέροχο. Οπότε καλά σας είπε η Λίδια και φτεδάκι κανείς. Έτσι, έτσι, έτσι. Εσένα, Δαβίδ, σ' αρέσει που είσαι ντυμένος σε σάλτσα και τραπέζι και μακαρόνια και τρώσκε και φτεδάκια. Σ' αρέσει, Δαβίδ, που είσαι ντυμένος έτσι. Ρωτάτε. Ναι. Ναι. Η Λιδία είναι η πιο κοινωνική της οικογένειας. Ναι. Και είναι και αυτή που έχει το ακουστικό. Α, γι' αυτό. Ο γλυκός μου μου λέει, δεν ακούω, μαμά, δεν ακούω. Έχει δίκιο. Για πες μας, Λιδία, για σένα και τον αδελφό σου, λοιπόν, σας αρέσει που είστε ντυμένοι έτσι ένα τραπέζι που έχει πάνω μακαρόνια, διάφορα φαγητά. Ναι, μ' αρέσει. Και δεν αλλά. Μου... Ναι, αλλά. Οι καυτέδες μπορούν να βουτήσουν νερά. Μπορούμε να τους βάλουμε στο νερό, είπες. Είναι, είναι κλασική συνταγή αυτή. Το κάνουν όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Γιατί πρέπει να βαφτίζονται στο νερό. Είναι απόλυτα σεβαστό και κατανοητό. Μαζί σου είμαστε. Έχω μία ερώτηση, Λιδία, για εσένα και τον αδελφό σου. Αυτό είναι το αγαπημένο σας φαγητό, τα κεφτεδάκια. Κάποιες φορές, ναι. Εμένα είναι το αγαπημένο μου φαγητό, μακαρόνια με σάλτσα. Εντάξει λοιπόν, άλλωστε γι' αυτό μάλλον ντυθήκατε και μακαρόνια με σάλτσα. Εξαιρετικά, μπράβο και σε εσάς παιδιά. Έχουμε λοιπόν την απλόστρα με τον Παναγιώτη και την Άντα. Έχουμε και τα μακαρόνια με κιμά με σάλτσα στο τραπέζι. Και βέβαια guest starring την βαφτισιμιά. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα σε αυτή την υπέροχη αναμέτρηση. Για να δούμε ποια ήταν η δική σας επιλογή. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι έτσι κι αλλιώς θα πάρετε αναμνηστικά από εμάς για αυτή την υπέροχη παρουσία. Και έχουμε και βλέπουμε. Για πάμε. 69% η Λιδία και ο Δαβίδ με τη μαμά Μαρία και 31% ο μικρός Παναγιώτης και η μαμά Άντα. Αυτό όμως ήταν μόνο τυπικό. Γιατί στην πραγματικότητα θα πάρετε τα αναμνηστικά μας, τα δωράκια μας έτσι κι αλλιώς. Μπράβο, παιδιά, σε όλους. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, Άντα. Το κέφι, τη φαντασία, την αγάπη. Πώς? Τι είπες, Λιδία, να τη δούμε κι εμείς τραπέζια. Να ντυθούμε όλοι τραπέζια. Εγώ ντύνομαι αν θες. Θα τα φάω, θα τα φάω. Θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο τώρα όσο γίνεται. Γιατί σου και εσύ, για δες τον κρατερό, Λιδία, που θα ντύθει τραπέζι κι αυτός. Θα ντύθει και εκείνος τραπέζι. Για δες που ντύθηκε τραπέζι. Μπράβο, παιδιά, περνάτε στην επόμενη φάση. Εσείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντα. Ευχαριστούμε τους νικητές. Σας στέλνουμε δωράκια φυσικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια. Υπέροχη. Πολύ ωραία εδώ τώρα. Είναι ωραίο τραπέζι. Ωραία, πες και τις συμμετοχές τώρα. Τι συμμετοχές. Πώς θα γίνει να... Είναι πατημένο το μικρόφωνο, είναι πατημένο το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο μπορεί να είναι πατημένο. Εγώ το αυτί μου που δεν είναι πατημένο... Ωραία, θα σου λέω εγώ. Ακούω από κάπου πολύ μακριά. Ναι. Τώρα πες πώς μπορούν να μας στείλουν. Τώρα πες πώς μπορούν να μας στείλουν και άλλες συμμετοχές. Πες εγώ. Εντάξει, θα πέσω εγώ. Πες λοιπόν, εσύ. Για το μασκαρά της καραντίνας μπορείτε να μας στείλετε τις συμμετοχές σας. Βεβαίως βιντεάκια ή φωτογραφίες σας, μασκαρεμένοι εννοείται, στα social media της εκπομπής, είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Εμείς θα τις παίρνουμε, τις βλέπουμε και μετά από αυτή τη διαδικασία την πολύ γλυκιά, όπου το κοινό αποφασίζει, θα φτάσουμε στο μεγάλο νικητή, ο οποίος θα πάρει ένα τεράστιο καταπληκτικό δώρο από τα Extreme Sports. Την τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς. Να το, εκεί ακόστατη κομμάτια της δημοσικής υψηλής ποιότητας κατοχής από την εταιρεία Extreme Sports. Τι δώρα είναι αυτά, παιδιά. Τι γίνεται. Αμέτη, νομίζεις έτσι. Απλά. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως στο διαφημιστικό μας διάστημα και μόλις επιστρέψουμε, βεβαίως η Άση μας αγάπη μας είναι εδώ και θα μάθουμε όλα αυτά που πρέπει να μάθουμε για να πορευτούμε εν ειρήνη. Φύγαμε! Alegría, Macarena, que tu cuerpo para Bravo, la cosa buena. Bala tu cuerpo,
alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά που σε βλέπω σήμερα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, εσύ, αγάπη μου. Γίνεται. Δεν είναι κάποιες μέρες που είναι πιο από άλλες. Ναι, είναι, ναι. Μπήκε και η Αφροδίτη στους ηχθείς. Γι' αυτό λες, ότι αισθάνομαι αυτό. Ναι, λίγο έτσι πιο αυτό, πιο εξωστρέφεια για τους εγώκερους, αυτή η Αφροδίτη. Μακάρι. Λίγο, ναι, όντως, πραγματικά τι είναι μια θέση. Έχω. Που σας ταιριάζει περισσότερο. Το έλεγα από χτες. Από χτες βράδυ, λοιπόν, μπήκε η Αφροδίτη, κάπως βελτιώνει τα πράγματα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα μας πει. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αλλά πριν σας πω, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται. Αύριο έχουμε πανσέλινο. Έχουμε πανσέλινο. Δεν είναι από αυτές πανσελίνους τις βαριές, τις ξέρεις, Παναγία μου, τι είναι αυτό το φεγγάρι που έρχεται. Οπότε και μάλιστα επειδή κάνει και μια ωραία όψη με τον ουρανό, πιστεύω ότι μπορεί να βρούμε και λύσεις σε κάποια πράγματα. Και γενικά μπορεί να είναι βοηθητική, ευεργετική. Λοιπόν, αύριο θα σας αναλύσω τα θέματα της πανσελίνου, αλλά σας έχω και κάτι άλλο που θα αναλύσω. Στο Star System, στη 1 η ώρα το μεσημέρι στο Star, έχω τη θέση του Δία στο οροσκόπιό μας, ανάλογα με τον Νίκο που βρίσκεται, δείχνει σε ποιο τομέα ή σε ποιους τομείς μπορεί να έχουμε περισσότερη τύχη και ευκαιρίες. Αυτό θα είναι το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Το ένα έχει να κάνει με την πανσέλινο και το άλλο έχει να κάνει με τις ευκαιρίες και την τύχη στη ζωή μας. Σε ποιο τομέα ή σε ποιους τομείς μπορεί να βρίσκεται. Είπα λίγο έτσι το κλίμα κάπου, ναι, να το βοηθήσουμε λίγο. Να το βοηθήσουμε, να εστιάσουμε στα θετικά. Μπαίνετε στο asibiliu.gr, βρίσκεται κατευθείαν το post που γράφω σε ποιο οίκο έχετε το Δία, βάζετε στοιχεία. Παίρνετε αποτέλεσμα, συντονίζεστε αύριο το μεσημέρι στη 1 στο Star για να δείτε την ανάλυση. Και τώρα βουρ στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βουρ να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Παρασκευή βρίσκει τη Σελήνη στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο Λέοντα, αλλά είναι σε φάση κενής πορείας, δηλαδή δεν κάνει ιδιαίτερες όψεις. Αυτό από την, περίπου χοντρικά από τις 1 και 32 το μεσημέρι. Χοντρικά που είναι ακριβίας. Λοιπόν, μέχρι τις 7 και 7 λεπτά το βράδυ, λοιπόν, σε αυτές τις ώρες, σημαίνει ότι είναι καλό να μην ξεκινήσουμε καινούργια πράγματα και να συνεχίσουμε τη ροή των πραγμάτων όσο έχει. Μετά μπαίνει η Σελήνη στην Παρθένο για να σχηματιστεί αύριο η πανσέλινος του Φεβρουαρίου, να πάει στο καλό και αυτός ο μήνας. Εγώ το έχω πει, το λέω από πέρσι, ότι όσο πιο πολύ φτάνουμε. Ότι το λες από πέρσι, το λες. Από πέρσι όμως. Που έχουμε σήμερα και επέτειο πρώτου κρούσματος. Λοιπόν, όσο σήμερα. Ήταν το πρώτο κρούσμα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, όσο πιο κοντά φτάνουμε στην αιαρινή ησημερία, τόσο πιο τα πράγματα θα αρχίσουν να αποφορτίζονται διπλής, τριπλής, τετραπλής. Πάμε να δούμε τι κάνουμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που θα περάσει η Σελήνη στην Παρθένο, θα μείνει εκεί, θα έχουμε και την Πανσέλινο. Ξεκινάμε με τους κρυούς. Για τους κρυούς, λοιπόν, νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι από αυτές που είναι βοηθητική, όπως ήταν και η χθεσινή. Τώρα, μπαίνοντας η Σελήνη στην Παρθένο, που θα μείνει σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα εστιάσει την προσοχή σας περισσότερο σε θέματα που αφορούν την υγεία, σε θέματα που αφορούν τη φυσική κατάσταση, σε θέματα που αφορούν τη διατροφή. Παιδιά, μην νομίζετε, τι είναι η άνοιξη, τι είναι ο καβουράς. Τι είναι το καλοκαίρι, τι είναι το ζουμί του. Λοιπόν, οπότε, επειδή σε αυτήν την καραντίνα οι περισσότεροι, μολονότι στην πρώτη ήταν όλοι τύπος και υπογραμμός και προσέχανε και να οι βόλτες και να τα, το περπάτημα. Έτσι, να το περπατηματάκι. Μπράβο. Σε αυτήν εδώ πέρα ήταν πολύ λιγότεροι αυτοί που πρόσεχαν και πολύ περισσότεροι αυτοί που αφέθηκαν. Ακριβώς. Και τους έκλεισε ο χειμώνας. Κρύ, λοιπόν, αν κάπως το πράγμα δεν κύλησε καλά, να η ευκαιρία σας. Και πάντα η μέρα της Πανσελίνου είναι ιδανική, ειδικά η συγκεκριμένη που είναι στην Παρθένο, για ό,τι αφορά αποτοξίνωση, να ξεκινήσεις διατροφή,
γενικώς να καθαρίσεις πράγματα. Πάμε, πάμε γερά, πάμε γερά. Μόνο για τους κρύους, γενικά. Για όλους μας. Είναι η περίοδος της κάθαρσης. Της κάθαρσης. Υπόθηκε. Της αποτοξίνωσης. Γενικότερα. Φυσικά. Τριπλής, τριπλής. Τετρατάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Σταύρους. Για τους Σταύρους, σημερινή ημέρα εξακολουθεί να είναι έτσι λίγο απαιτητική σε θέματα που έχουν να κάνουν για άλλους με τη δουλειά, για άλλους με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Σας κρατούν σε μια εγρήγορση τέλος πάντων όλα αυτά τα ζητήματα. Όμως μετά μπαίνει η Σελήνη στην Παρθένο το βράδυ. Είναι μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με πιο έτσι όμορφα πράγματα. Έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής την ίδια. Έχει να κάνει με τον έρωτα, έχει να κάνει με τα φλερτ, έχει να κάνει με τη δημιουργία, έχει να κάνει με τα παιδιά, αν είστε γονείς. Άρα έρχεται ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που αν μη τι άλλο θα εστιάσει πιο πολύ την προσοχή σας σε κάτι που είναι πιο διασκεδαστικό, πιο χαλαρό, πιο όμορφο και λίγο θα πάρει και όλη αυτή την ταλαιπωρία που μπορεί να έχετε βιώσει, όχι την τελευταία εβδομάδα μόνο, είναι δίμηνο τώρα πια. Λοιπόν, και θα σας φέρει και πιο κοντά, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτήν τη μαγική ημερομηνία, 5 Μαρτίου, που θα φύγει ο Άρης από το ζώδιό σας, άρα τα πράγματα θα αρχίσουν να αναπνέουν. Πάμε να δούμε διδύμους, αν και είστε... Εντάξει, είστε από τους πιο, αν όχι οι πιο, από τους πιο σίγουρα κοινωνικούς του ζωδιακού. Έτσι, λοιπόν, αλλά με αυτή την Πανσέλινο και με αυτές τις ημέρες εδώ που έχουμε με τη Σελήνη στην Παρθένο, σας πρόχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση το φεγγαράκι αυτό, στα πιο προσωπικά σας θέματα, στα πιο οικογενειακά, στο θέματα του σπιτιού περισσότερο. Ας πούμε, είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να κάνεις μια φασίνα στο σπίτι, αν είσαι δίδυμος, να καθαρίσεις τα πάντα, να μην αφήσεις τίποτα. Λοιπόν, μερικές φορές αυτό το θεωρούμε αστείο, αλλά δεν είναι αστείο το να έχεις το χώρο σου, είτε είναι ο χώρος του σπιτιού, είτε είναι ο χώρος της δουλειάς και να είναι τα πράγματα τακτοποιημένα, αστείο. Να είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική μας ισορροπία. Φυσικά. Γι' αυτό το λέω, αγαπητοί μου δίδυμοι, γιατί έρχεται η άνοιξη που είμαι σίγουρη ότι θα σας ανανεώσει πολύ, θα σας βάλει σε μια άλλη διαδικασία. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε για να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τον εαυτό σας, με το σπίτι σας, με τέτοιου είδους πράγματα. Πάμε να δούμε καρκίνους. Σταύρο! Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Άση. Γεια σου Σταύρε και κύριε Σταύρε. Ένα καλό νέο, ένα καλό νέο Άση. Ένα καλό νέο θέλω. Ένα καλό νέο. Τώρα, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σήμερα εξακολουθεί, όπως είπαμε, η Σελήνη είναι στο Λέοντα. Θέματα που αφορούν τα οικονομικά είναι και τέλος του μήνα. Τι πληρώνω, τι παίρνω, έχει διάφορα τέτοια. Άρα μπορεί να υπάρχει και έτσι ένα μεγαλύτερο άγχος. Από την άλλη πλευρά, τώρα, μπαίνοντας η Σελήνη στην Παρθένο και έχουμε αύριο την Πανσέλινο και θα μείνει και όλο το Σαββατοκύριακο, είναι από τις μέρες που μπορεί να θέλετε να εκφράσετε. Συγγνώμη. Μπορεί να θέλετε έτσι να εκφράσετε διάφορα πράγματα τα οποία έχετε μέσα σας κρατημένα, είτε είναι αποθυμένα, είτε είναι παράπονα, είτε είναι διάφορες σκέψεις επίσης που έχετε, διάφορες ιδέες που έχετε. Αυτό το φεγγάρι λοιπόν σας δίνει τη δυνατότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο να εκφραστείτε, να μιλήσετε, να τα πείτε και αν δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά, να σας πω τι να κάνετε. Γράψτε τα σε ένα χαρτί, σε ένα, πώς το λένε, να τα βγάλετε από μέσα σας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε λιοντάρια. Σήμερα είναι, εντάξει, ακόμα η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, κάνει αυτή την όψη η Σελήνη με τον Άρη το πρωί πριν μπει σε φάση καινής πορείας, που σημαίνει ότι είναι ακόμα μία μέρα που έχει το ζόρι της, έχει την πίεσή της, την κούρασή της. Τώρα το Σαββατοκύριακο για εσάς με τη Σελήνη στην Παρθένο έχει να κάνει πάρα πολύ και με θέματα οικονομικών. Είπαμε ότι είναι και το τέλος του Φεβρουαρίου. Δεν είναι. Είναι. Έχεις να πληρώσεις διάφορα, λίγει το ένα, πρέπει λίγει να πληρώσω το άλλο. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα Σαββατοκύριακο που σας πρόχνει να ασχοληθείτε με τα πρακτικά ζητήματα της δουλειάς σας, των οικονομικών σας, όλα αυτά που λέγαμε. Δεν είναι όμως ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ναι. Πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους είναι μία Πανσέλινος αύριο που είναι στο ζώδιό σας. Στο θυμίσω αυτό, έτσι, για ξυγιόμαστε από τώρα. Έχω ξαναπεί όμως πολλές φορές ότι μία Πανσέλινος απλά μεγεθύνει αυτό που νιώθεις, άρα έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι νιώθεις αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν ας πούμε είναι Παρασκευή, έχεις ξυπνήσει και κάπως τα πράγματα αυτό, μπορεί με την Πανσέλινο να γυρίσει το μάτι. Αν όμως έχεις μια καλύτερη διάθεση, όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις λίγο
πάρτι και ας μην γίνεται τίποτα. Α, πιάνει και τους μικρούς παρθένους, 9,5 χρονών, ας πούμε. Πιάνει όλους τους παρθένους και τα οροσκόπια. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, θα περάσουμε. Οπότε, ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά να πούμε ότι αυτή η Πανσέληνος, τι κάνει πάντα, είναι σαν να σου ρίχνουν ένα, εσύ που είσαι ηθοποιός, ναι, ναι. Είσαι στη σκηνή, ναι, ναι, ναι. Έτσι, και πέφτει το φως μόνο σε σένα. Σε τύφλωσε. Αυτό. Οπ, σε τύφλωσε. Δεν σε τυφλώνει, ουσιαστικά σε φέρνει σε στην επιφάνεια. Σε βλέπουν οι άλλοι. Έχει διάφορα τέτοια στοιχεία μέσα που είναι πάρα πολύ θετικά. Βεβαίως. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς, εδώ τώρα, καλά σήμερα Σελήνη Σπολέοντα σας βάζει μια διαδικασία να ακολουθήσετε τα θέματα που ήδη έχετε, χωρίς να βγάζει εννοώ κάτι καινούριο. Τώρα, και μάλιστα μπορεί να ξεμπλοκάρει και κάτι στις πρωινές ώρες. Λοιπόν, η Σελήνη αυτή, σε όλο το Σαββατοκύριακο, εστιάζει την προσοχή σας σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη φυσική σας κατάσταση, με την προσωπική σας ζωή. Είναι λίγο πιο κλειστή, πιο κλειστό αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό πρέπει να κάνετε κιόλας, να μην ξοδέψετε άσκοπα την ενέργειά σας και να συγκεντρωθείτε στα θέματα που έχουν να κάνουν με εσάς τους ίδιους. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Για τους Σκορπιούς, λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα άγχος και σήμερα που έχει να κάνει σαφώς με θέματα που αφορούν τη δουλειά ή μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένεια και το σπίτι. Από την άλλη πλευρά όμως, το Σαββατοκύριακο. Τέλειο. Κάτι μου θυμίζει για αυτή η ατάκα. Ου. Λοιπόν. Τέλειο. Τριπλή. Είμαστε. Σήμερα είμαστε πολυεπίπεδοι. Και επαγγελματίες. Έτσι. Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν για τους Σκορπιούς αρχίζουν να βελτιώνονται από το απόγευμα και μετά. Η Σελήνη στην Παρθένο και όλο το Σαββατοκύριακο στρέφει την προσοχή σας στους φίλους, στους συνεργάτες, στη συλλογική δουλειά. Είναι ένα ωραίο έτσι τριήμερο να μοιραστείτε ιδέες, να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τις ευθύνες, ό,τι τέλος πάντων μπορείτε να μοιραστείτε εσείς Σκορπιοί. Έχει λίγη περισσότερη εξωστρέφεια, να το πω, για το δικό σας ζώδιο. Από την άλλη πλευρά, χρειάζεται, πώς το λένε, και λίγη ξεκούραση, ειδικά μετά από μια απαιτητική εβδομάδα. Πάμε να δούμε το Ξώτες. Μπράβο! Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Σελήνη στο Λέοντα, αρκετά πιο βοηθητική και για τη διάθεσή σας σήμερα και για την αυτοπεποίθησή σας. Μετά η Σελήνη περνά στην Παρθένο και ο φακός αυτός που λέγαμε πριν πέφτει μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με την καριέρα, έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Ειδικά η γεννημένη τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, μπορεί να έχετε μια αλλαγή, μια διαφοροποίηση, κάτι καινούριο σε επίπεδο επαγγελματικό που μπορεί να προκύπτει όχι μόνο σήμερα και αύριο, μέσα στο πλαίσιο των δύο επόμενων εβδομάδων, τόσο περίπου διαρκεί η επιρροή αυτού του φεγγαριού. Άρα παίζει πάρα πολύ το κομμάτι των επαγγελματικών σαν την σημαντικότερη, ας πούμε, προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα. Και φυσικά είναι πολύ βοηθητική αν θέλετε να οργανώσετε Παρθένος. Πανσέληνο στην Παρθένο, αυτό αφορά όλους, έχει να κάνει με οργάνωση, με μέθοδο, με συστηματοποίηση πραγμάτων. Είτε αυτά αφορούν τη δουλειά, είτε αφορούν την υγεία, είτε αφορούν τις ρουτίνες μας. Όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια και πρέπει να τα συστηματοποιήσουμε και να τα βελτιώσουμε. Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Πάμε λίγο, λοιπόν, πάμε λίγο. Τα πρακτικά μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα με τη Σελήνη όσο μένει στο Λέοντα. Οικονομικά κυρίως, γιατί η Σελήνη είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι. Να δείτε δηλαδή και εσείς τις υποχρεώσεις σας και ό,τι άλλο χρειάζεται να βάλετε σε τάξη. Ναι, λογαριασμούς και όλα αυτά. Λοιπόν, η Σελήνη τώρα, η Πανσέληνος αυτή το Σαββατοκύριακο, δεν είναι αρνητική για το ζώδιό σας, γιατί είναι σε ένα ζώδιο φιλικό προς το δικό σας, κάνει και αυτό το τρίγωνο με τον ουρανό. Σας βοηθά να βρείτε κάτι το ενδεχομένως το οποίο να σας ενθουσιάσει, να κάνετε ένα σχέδιο για παρακάτω στη ζωή σας. Γενικότερα έχει κάτι το οποίο φαίνεται ότι σας προκαλεί έναν ενθουσιασμό έτσι ξαφνικά. Λοιπόν, αυτά τώρα. Πάμε. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι. Το είπε κάτι καλό. Μην μα το πάρει πίσω τώρα. Δεν το παίρνω. Εντάξει. Πάμε να δούμε υδροχώους. Για του υδροχώους, Σελήνη σήμερα. Έλα ρε γίγαντε. Ωραία, δυνατό. Αγοράκι μου γλυκό, ψυχή μου. Δυνατό, πολύ. Ψυχή μου. Έτσι. Πολύ δυνατό αυτό. Μπράβο του για όλα αυτά. Μπράβο. Όλα αυτά. Μπράβο, αγοράκι. Μπράβο, Σπύρο. Λοιπόν. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μαζί σου, αγοράκι. Πραγματικά, μπράβο. Σ' αγαπάμε πολύ και το ξέρεις. Πάμε να δούμε υδροχώους που. Μπράβο και πάνω λοιπόν, για την ιδέα. Μπράβο σας. Σήμερα όλη μέρα είναι λίγο πιο ζόρικη για εσάς με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά που σας τριμώχνουν. Και
θα έλεγα, ειδικά από το μεσημέρι και μετά, αν υπάρχει μια πρόταση, κάτι τέλος πάντων, μην μπαίνετε σε διαδικασία έτσι να ενθουσιαστείτε πάρα πολύ, γιατί έχουμε σελήνη εκτός πορείας, θα μείνει μέχρι το βράδυ. Σκεφτείτε το τέλος πάντων ό,τι σας προτείνουν περισσότερες φορές, λίγο περισσότερο μάλλον, και αποφασίζετε αργότερα. Σαββατοκύριακο η σελήνη στην Παρθένο είναι βοηθητική για να τακτοποιήσετε ζητήματα που αφορούν κυρίως οικονομικά και μάλιστα μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες μπορεί να προκύψει και κάτι θετικό σε αυτόν τον τομέα που δεν το περιμένατε. Και πάμε να δούμε αγαπημένους ηχθείς που σήμερα είναι μια μέρα, ναι, για να ασχοληθείτε και εσείς με τα πρακτικά της δουλειάς κυρίως ή να δείτε και θέματα που αφορούν τη φυσική κατάσταση και υγεία με τη σελήνη στο Λέοντα. Τώρα, η σελήνη στην Παρθένο όλο το Σαββατοκύριακο και η Πανσέλινος είναι απέναντί σας, είναι στον τομέα των σχέσεων, των συνεργασιών, ρίχνει φως εκεί. Και όσοι έχετε και γενέθλια αυτές εδώ πέρα τις ημέρες, σημαίνει ότι μια σχέση σημαντική, μια συνεργασία θα σας απασχολήσει περισσότερο και ενδέχεται κάτι να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί, για καλό το λέω, μέσα σε όλη τη γενέθλια χρονιά σας. Περισσότερα για την Πανσέλινο θα πω αύριο στη μία το μεσημέρι. Εγώ θέλω από σήμερα προετοιμαστείτε, βρείτε πού έχετε το Δία στο γενέθλιο οροσκόπιό σας, σε ποιον οίκο, γιατί αυτός ο οίκος δείχνει πού βρίσκεται κρυμμένη η τύχη, ο θησαυρός του οροσκοπίου σας, οι ευκαιρίες της ζωής σας. Πάλι. Οκ, πάντα προσπαθούμε, αλλά εκεί δείχνει ότι μπορεί να έρχονται και χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Asibiliu.gr, παιδιά, για να πείτε λιγάκι. Μπαίνετε λοιπόν στο asibiliu.gr, στο post που λέει σε ποιον οίκο βρίσκεται ο Δίας, βρίσκεται τον Νίκο και αύριο το μεσημέρι, στη μία ώρα, στο Star System, στο Star, θα ακούσετε την ανάλυση. Άσοι μας αγάπη, μας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμα μία εβδομάδα. Με το καλό να τα πούμε τη Δευτέρα. Βεβαίως. Όχι ότι θα φύγεις τώρα. Μηνιά. Είναι και 1η Μαΐου. Βέβαια. Μπαίνει αυτός ο Μάρτιος που περιμένουμε. Ο Μάρτιος. Ναι. Μπαίνει ο Μάρτιος που περιμένουμε. Είναι Μάρτιος, Εγδάρτης και κακός παλουκοκάφτης, όπως λέει θα ο λαός. Θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Δεν μπορώ να συμμετάσω, συγγνώμη, πρέπει να βάλω τα στοιχεία μου τώρα για να δω τον το Δία. Θα συμμετάσχω εγώ, μην ανησυχείτε καθόλου. Και θα σας πω ότι ναι, για εσάς που μένετε σε αυτές τις περιοχές που δείχνει τώρα ο χάρτης, δηλαδή Δράμα, Θάσο, Καβάλα, Ξάνθη, Σέρες και ένα τμήμα της Ροδόπης, να ξέρετε ότι γίνεται η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση και αυτές είναι τώρα οι περιοχές που θα γίνει από σήμερα. Από σήμερα δεν γίνεται, σήμερα, ναι ρε παιδιά. Σήμερα. Οπότε, να ξέρετε ότι ναι, η μετάβαση έγινε σήμερα το πρωί. Εσείς λοιπόν, τηλεθεατές αυτών των περιοχών, θα πρέπει να επανασυντονίσετε τους δέκτες, τις νέες συχνότητες, ενώ πρέπει να επισημάνουμε όπως κάθε φορά ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αγορά νέου εξοπλισμού. Εντάξει, το ξέρετε αυτό. Δράμα, Θάσος, Καβάλα, Ξάνθη, Σέρες και τμήμα της Ροδόπης. Καλή αρχή από σήμερα λοιπόν. Και βγαίνουμε τώρα σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα στο διάστημα. Και δείτε το παιδί, σήμερα που το είναι παιδί. Παρασκευή, αυτό το παιδί. Το παιδί κάνει μια τάρτα με ντοματίνια και τυρί κρέμα και αμέσως μετά που το παιδί αυτό, ο έρωτας Αλίτης, ο Σταύρος Βαρθαλίτης, θα κάνει αυτή την καταπληκτική τάρτα, θα παρακολουθείς, γιατί θα παίξουμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, Σταύρο, που θα κερδίσουν οι τηλεθεατές μας πολύ πλούσια δώρα, αν θες να ξέρεις. Θα γίνω και εγώ τηλεθεατής τότε για να κερδίσω κι εγώ. Εντάξει, ωραία. Εννοείται. Ό,τι έχει σχέση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά φύγαμε. Ναι, δεν το είδα. Σίγουρα, άμα ήταν γέλη, θα ήμουν τρία χέλια μαζί εγώ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Σταύρο, έχεις πολύ ομορφήνη, ευχαριστώ πολύ. Δεν τρέπομαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια εκπληκτική τάρτα με το αγαπημένο μας τυρί κρέμα Φιλαδέλφια. Είναι, κοιτάξτε εδώ, χρώματα, μοσχομυρίζει όλο το στούντιο. Έχουν ψηθεί ντοματούλες, τα ντοματίνια μας στην εντέλεια. Ο βασιλικός, το μπέικον, είναι όλα
καταπληκτικά, έχει μια τρομερή ισορροπία, είναι μοναδική αυτή η τάρτα. Πάμε να δείξουμε γιατί τα βήματα είναι απλά αστεία, είναι πάρα πολύ απλή. Το κάνω κι εγώ, μέχρι όλοι, εγώ δηλαδή. Το κάνουμε όλοι πραγματικά, να ακολουθήσουμε τα 2-3 βήματα και θα δείξουμε τα οποία πρέπει να γίνουν έτσι όπως ακριβώς θα τα δείξουμε. Είναι πανεύκολο να το κάνουν όλοι στο σπίτι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε πάντα με την τάρτα μας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα βάλουμε το βουτυράκι το οποίο είναι παγωμένο, γιατί θέλουμε να δώσει γρήγορα σώμα στη ζύμη μας. Αυτό, γιατί άλλες φορές πρέπει να είναι παγωμένο και άλλες φορές σε άλλα πράγματα πρέπει να το έχουμε αφήσει έξω να πάρει ακριβώς, δημοκρασία. Ναι, υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε συνταγή. Πρέπει λοιπόν, να δίνει σημασία κάτι. Αλευράκι μέσα. Θα βάλουμε μία πρέζα αλάτι στην αρχή. Σωστά, φύγαμε. Γιατί δίνει πάντα ένταση. Σωστό. Και μία πρέζα ζάχαρη. Σε παρακολουθώ. Για να ισορροπεί. Πόσο στενά σε παρακολουθώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε. Λοιπόν, για να μαθαίνουμε. Λοιπόν, φυσικά. Χτυπάμε με το φτερό. Μέχρι να δούμε ότι έχει αρχίσει να απορροφάει το βουτυράκι το αλεύρι μας και να αρχίσει να δημιουργείται σαν μια βρεγμένη άμμος. Και τότε θα χρησιμοποιήσουμε το νεράκι που είναι περίπου μια κουταλιά της σούπας. Κρύο νεράκι και ένα αυγό μέτριο 50 με 55 γραμμάρια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλή συνταγή. Πρέπει να την κάνετε όλοι, πιστέψτε με. Λοιπόν, να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια που έχει μοναδική γεύση, πραγματικά και απολαυστική κρεμόδη υφή που θα μας δώσει ένα τρομερό δάγκωμα μες στην τάρτα μας. Θα είναι αέρινο, θα είναι τόσο πλούσιο όλο αυτό που θα τρώμε, που θα είναι κάτι το μοναδικό. Είναι και πολύ όμορφη έτσι πως την έχει φτιάξει. Είναι μπιμπελό η αλήθεια είναι. Μπιμπελό, ναι. Είναι, μπιμπελό... είναι έπιπλο. Είναι έπιπλο. Prime time. Τι! Του αρέσει, μου λέει να το λέω prime time. Prime time να τον λες. Ο Σταυρής μου έχει πει λέει για το prime time. Αλήθεια τώρα. Όχι, πλάκα. Προφανώς. Λοιπόν. Αν ήθελα να τον λέμε prime time, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, χτυπάμε. Και με το που αρχίσει και βλέπουμε ότι το βουτυράκι έχει αρχίσει να ενσωματώνει από το αλευράκι μας, κλείνουμε για να μην γίνουμε χάλια, σηκώνουμε. Εντάξει, έχει μείνει 2-3 κομματάκια να τον βοηθήσουμε. Για βοήθατο. Για να γίνει. Με το Σταυρί, μιλάς. Εννοείται, μιλάμε. Δουλεύει και αυτός πολύ, δουλεύω και εγώ, άρα όσο μπορούμε. Είχαμε κάνει και μια σύνθεση με την κοπέλα του, μένουν μαζί τώρα, ξέρεις. Ναι, δεν τα ξέρω αυτά, εντάξει. Προφανώς. Λοιπόν, άρα πάμε εδώ στη συνταγή μας. Χτυπάμε. Να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τέλεια. Και σε αυτό το σημείο χαμηλώνουμε και βάζουμε. Ένα αυγουλάκι. Εδώ. Έφυγε. Πάντα θέλω να μου χτυπάτε, να μου βγάζετε τα αυγά σε ένα μπολάκι για να βλέπουμε ότι είναι καλά και ότι δεν σας μυρίζουν. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πάει ένα αυγουλάκι και μία κουταλιά τη σούπας νεράκι μέσα. Αν χρειαστούμε, θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο. Και ξαναχτυπάμε. Λοιπόν. Τέλεια. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε κάνει τάρτες. Και εσύ, Καταρίνα μου, και εμείς έχουμε κάνει πάρα πολύ και εσύ στο σπίτι. Απλά το μοναδικό σε αυτή την τάρτα είναι το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια, το οποίο θα μας δώσει μια άλλη γεύση. Πραγματικά θα είναι η απόλυτη τάρτα με τυρί κρέμα που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Και αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή που σας δίνουμε, γιατί πραγματικά την είχα δοκιμάσει πολλές φορές για να σας τη δώσω και να είναι τόσο τέλεια όσο θα είναι όταν τη φτιάξετε. Λοιπόν, εγώ δεν, μόνη μου δεν έχω κάνει ποτέ τάρτα. Για να είμαι και ειλικρινής. Αλλά αυτή την τάρτα, μετά από τη δική σου παρένεση και την στήριξή σου ότι μπορώ να την κάνω και εγώ. Όχι, μπορεί σίγουρα. Και θέλω να πω και να προκαλέσω ταυτόχρονα. Κόπα. Ωραία. Με ωραίο vibe να κάνουμε και εσείς να κάνετε το σπίτι όλη αυτή την τάρτα και να μου στείλετε και να μας στείλετε εδώ στο Star Cuckoo τις προσπάθειές σας και την επόμενη Πέμπτη που θα ξανάρθω εδώ πέρα στην εκπομπή να δούμε όλες τις προσπάθειές σας, να δούμε ποιος έχει κάνει την καλύτερη, να κάνουμε ένα πολύ ωραίο μαγειρικό challenge μεταξύ μας, να περνάμε όμορφα, να μαγειρεύουμε γιατί οι ευχαριστήσεις που έχουμε αυτή την περίοδο είναι λίγες και η μαγειρική είναι μία από αυτές. Άρα, σας προκαλώ να κάνουμε όλη αυτή την τάρτα και να γίνει χαμός στο Instagram. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας δεν θέλει πάρα πολύ να το δουλεύουμε, γιατί είναι τάρτα, έχει βουτυράκι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, έτοιμο. Έτοιμο. Και βάζουμε μια μεμβράνη κλασικά και το βάζουμε για μισή ώρα με 45 λεπτά μέσα στο ψυγείο μας για να παγώσει και να μπορεί να δουλευτεί πολύ πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα προφανώς. Έτσι θα μου το αφήσετε 40-45 λεπτάκια όπως σας είπα. Το αφήσουμε εδώ πίσω. Και πάμε να κάνουμε την τάρτα που είναι το πιο σημαντικό σημείο. Λοιπόν, πάει αυτό. Και τι κάνουμε. Εγώ τη βγάζω πάντα 5 με 10 λεπτά πριν αρχίσω να τη δουλεύω για να αρχίσει να μαλακώνει, να μπορεί να ανοίξει πολύ πιο εύκολα. Άρα, παίρνουμε εδώ μαχαιράκι. Λίγο αλευράκι θέλω να μου βάλετε από κάτω. Ταρτούλα. Και πάλι λίγο από πάνω. Και ξεκινάτε πάντα με τα χέρια σας, γιατί τα χέρια μας έχουν θερμότητα και βοηθάμε να ανοίξουμε η τάρτα μας λίγο πιο εύκολα και λίγο πιο γρήγορα χωρίς να σπάει
και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για να σας δείξω παράλληλα όλα τα βήματα, ως εδώ μαλακώνει λίγο η τάρτα μας, να ξεκινήσουμε και τη γέμισή μας, για να προλάβουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, είναι πάρα πολύ απλή η συνταγή μας. Λοιπόν, παίρνουμε τον κάδο του μίξερ ή αν δεν έχετε ένα μπολάκι με σήμα στο χέρι. Λοιπόν, βάζουμε το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια. Λαχταριστό. Είναι πραγματικά λαχταριστό. Εγώ το τρώω και στο πρωινό μου. Είναι μια πολύ εύκολη λύση για σνακ, ένα υγιεινό γρήγορο σνακ. Το οποίο μπορεί να πάει πάνω σε μια φέτα ψωμί φρυγανισμένο ή ακόμα. Ναι, φρυγανούλα. Και από το απλό μπορούμε να κάνουμε και τρομερές, γλυκές ή αλμυρές παρασκευές με αυτό το τυρί κρέμα. Που θα απογειώσει το κάθε φαγητό. Λοιπόν, άρα. Ανοίγουμε και βάζουμε και αυτήν την υπόλοιπη. Μία συσκευασία που μας λείπει από την δοσολογία έφυγε μέσα. Κοιτάξτε εδώ η φύ. Έφαγε. Ντροπή. Αυτά είναι τα καλά του μάγειρα. Μπορεί. Μπαίνει, έφαγε από την κρέμα. Λοιπόν. Έφαγε από το Φιλαδέλφια. Πραγματικά δεν χρειάζεται και τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, τρώγεται κατευθείαν μέσα στο κουτάκι. Το ξέρουμε, ρε φίλε. Απλώς δεν μπορούμε να το πάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για να μην περιαυτολογούμε, βάζουμε. Μου τρώγουν τα σάλια, ήταν τρομερό. Λοιπόν, βάζουμε λίγη κρέμα γάλακτος. Μισό κουταλάκι του γλυκού. Σκόνη σκόρδο για να μας δώσει εντάσεις. Θα βάλουμε. Έχουμε τσιγαρίσει λίγο μπέικον για να μας δώσει μια έξτρα γεύση και λιπαρότητα μέσα στη γέμισή μας. Λοιπόν, φρέσκο βασιλικό και θυμαράκι. Είναι αυτά πολύ απλά. Θα μας δώσουν μια πολύ ωραία γεύση. Και πάνε πίσω. Και εδώ τι θα κάνουμε. Απλά θα τα χοντροκόψουμε για να μας δώσουν μια φρεσκάδα μέσα στη γέμισή μας. Δεν μας νοιάζει να είναι πολύ λεπτοκομμένα. Κατά αυτόν τον τρόπο και πάνε και αυτά μέσα. Δηλαδή στην ουσία βάζουμε όλα τα υλικά της γέμισης χωρίς κάτι να κρατάμε εκτός και το χτυπάμε για περίπου ένα λεπτάκι. Δεν θέλει παραπάνω, ίσα-ίσα να ομογενοποιηθούν όλα. Αν δεν έχετε, είπαμε μιξεράκι, στο χέρι γίνεται μια χαρά. Πολύ ωραία. Θα μου αφήσετε λίγο το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια 10 λεπτά και ένα τέταρτο έξω θερμοκρασία δωματίου και θα είναι μια χαρά. Θα μπορεί να δουλευτεί πανεύκολα. Γιατί είναι πάρα πολύ απαλή η υφή του. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και αυτό ήταν, πραγματικά σας μιλάω, είμαστε έτοιμοι. Αυτό, τέλος. Τέλος. Αυτό εδώ είναι. Δεν θέλει κάτι άλλο. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο το χτύπησαμε. Καλά, τώρα αυτό είναι. Πόσο το χτύπησαμε, είναι πάρα πολύ αφράτο. Πάρα πολύ έτοιμο για να μπει μέσα στην τάρτα μας. Άρα, έτοιμο και αυτό. Και πάμε να κάνουμε την τάρτα μας πολύ, πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Λοιπόν, το έχουμε ξεκινήσει. Και ανοίγουμε. Εμείς θέλουμε στην ουσία, αν έχετε μια ταρτιέρα όπως εμείς έχουμε εδώ. 23 εκατοστά με 24, θα το ανοίξετε γύρω στα 28 ένα κύκλο για να μπορεί να περισσέψει και να είναι και τα τυχώματά του με το ζυμαράκι μας. Λοιπόν, γυρνάμε με τον ίδιο τρόπο. Τέλεια. Θέλω να μου κάνετε ένα κύκλο 2 με 3 εκατοστά μεγαλύτερο από τη διάμετρο που έχει η ταρτιέρα σας. Επειδή εμάς είναι λίγο ψηλή η ταρτιέρα μας, είναι 24. Αλλά αν έχετε 28 με ύψος 2 εκατοστά, βγαίνει ακριβώς η συνταγή που σας έχω δώσει γιατί την έχω κάνει και σε αυτή την ταρτιέρα. Λοιπόν, τέλεια. Εμείς το πάχος που θα κάνουμε είναι περίπου μισό εκατοστό. Κοιτάξτε εδώ. Αν δεν το βλέπω. Πολύ εύκολο. Πιστεύω μπορεί να το κάνετε όλοι, γι' αυτό σας προκάλεσα και την επόμενη Πέμπτη να δούμε όλες τις προσπάθειές σας και να κάνουμε το μαγειρικό challenge που θέλουμε. Λοιπόν, πάει. Έτοιμο. Έχουμε σε μιζάρι την ταρτιέρα μας με βουτυράκι και αλεύρι για να μην κολλήσει τίποτα για να είμαστε σίγουροι. Και να το κάνουμε λίγο πιο απλό ένα κολπάκι ακόμα. Βάζουμε εδώ. Παίρνουμε απαλά. Αυτό. Ω, Παναγία μου. Εδώ. Και. Και πάρα πολύ απλά. Φυσικά. Κάνουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ. Και να σας πάσει η τάρτα είναι, έχουμε πει, με το βουτυράκι. Άρα, κατευθείαν, κολλάει. Και γίνεται ένα πολύ ωραίο μπισκοτέ ζυμαράκι στο τέλος. Λοιπόν, είναι εδώ. Ωραίες οι άτιμες οι τάρτες. Πάρα είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίες. Πιέζουμε τα χέρια μας. Το κάνουμε λίγο γρήγορα εμείς. Θα δώσω λίγο περισσότερη σημασία για να βγει νόστιμη και ωραία. Και πολύ ωραίο το σχήμα για να κλέψετε τις εντυπώσεις. Λοιπόν, άρα εδώ, κοιτάξτε εδώ πόσο απλό είναι. Κολλάτε και ό,τι περισσεύει, πολύ απλά. Μπορείτε και μετά το ψήσιμο, μπορείτε και τώρα, άμα δεν θέλετε να το κάνετε μετά. Άρα, μπαπ, γυρνάμε. Και αυτά κάνετε μικρό ταρτίνι. Και αυτά τα κάνουμε μπισκοτάκια τρομερά. Και παίρνουμε τυρί Φιλαδέλφια μετά, κρέμα και το πουτάμε μέσα. Τέλεια ιδέα. Και γίνεται χαμό. Λοιπόν, πάει αυτό πίσω. Καταπληκτικό. Παίρνουμε εδώ την έτοιμη. Πυρουνάκι. Λοιπόν, και ψήνουμε στους 170 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο με βάρος
για περίπου 15-16 λεπτά και μετά βγάζουμε το βάρος που θα είναι η ριζάκι ή η όσπρια πάνω σε λαδόκολλα και ψήνουμε για άλλα 5-6 λεπτά για να πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Λοιπόν, το αφήνουμε πίσω. Λοιπόν. Και το βάζεις τώρα μέσα. Αυτό. Το βάζουμε να ψηθεί όπως είπαμε με βάρος. Θα βάλετε ριζάκι, όσπρια, οτιδήποτε. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να γίνει μασίφ και να γίνει ψημένη η τάρτα μας. Και μετά βγάζουμε το βάρος για άλλα 5-6 λεπτά στους 170 για να πάρει ένα πολύ ωραίο ελαφρύ χρωματάκι όπως έχει πάρει η δικιά μας εδώ η τάρτα που την έχουμε βγάλει και την έχουμε αφήσει 10 με 12 λεπτά να παγώσει. Και μην ξεχνάμε το διαγωνισμό. Την άλλη Πέμπτη περιμένουμε όλες σας τις προσπάθειες. Θα κάνουμε στο Star Cuckoo κληροσούλα. Ποιος έχει κάνει την καλύτερη προσπάθεια για να πάρετε καταπληκτικά δώρα. Α, λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Δικό μου, κερνάει ο Βαρθαλίτης. Τώρα κερνάει ο Βαρθαλίτης. Θα κάνω δηλαδή, με το control. Μάλιστα, πολύ ωραία. Από δώρο σε δώρο. Έχουμε λοιπόν ένα καταπληκτικό δώρο και εμείς στη συνέχεια όμως, γιατί θα παίξουμε το πίσω μου σε έχω. Είναι δύο σετ καλλιντικών καταπληκτικά. Θέλετε να τα πω τώρα. Λοιπόν. Όχι, ε? Ωραία, λοιπόν, θα σας πούμε μετά ακριβώς την περιγραφή του δώρου. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να σας πούμε τώρα είναι ότι εσείς τηλεφωνείτε. Τελευταία ευκαιρία είναι στο 212-212-7300 ή στο 212-212-7301. Γιατί σε λίγο θα παίξουμε όλοι μαζί με εσάς. Και τώρα, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Έχεις παρατηρήσει που ξέρω εγώ πηγαίνουμε στην Αθήνα και περπατάμε σε δρόμους, πλατείες και βλέπουμε διάφορα ονόματα. Ναι, το έχω παρατηρήσει. Εννοείται. Ορισμένα από αυτά τα ονόματα που έχουν πάρει δρόμοι και πλατείες όμως, είναι ονόματα ανθρώπων που έχουν πρωταγωνιστήσει στον αγώνα του 1821. Ω, τέλειο. Καμιά φορά. Τα ονόματα αυτά δεν ξέρουμε την ιστορία που κρύβουν πίσω τους αυτές οι ταμπέλες. Σίγουρα, οπότε σίγουρα. Νομίζω ότι είναι μια τέλεια ευκαιρία, μια και είναι 200 χρόνια από την Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση. Να δούμε αυτό το βίντεο, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μας αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από αυτές τις ταμπέλες. Να το απολαύσουμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Το ξέρετε ότι κάθε μέρα με κάποιον τρόπο τα βήματά μας ταξιδεύουν πίσω στην ιστορία? Μην ψάχνετε για κάτι το μεταφυσικό όπως ταξίδι στο χρόνο. Απλώς περπατάμε κάθε μέρα σε δρόμους και πλατείες με ονόματα ανθρώπων που έπαιξαν τον ρόλο τους στην Ελληνική Επανάσταση. Περπατώντας στην περιοχή της Βικτόριας και πηγαίνοντας προς το κέντρο της Αθήνας, συναντάμε πολλές οδούς με ονόματα φιλελλήνων πολιτικών, καλλιτεχνών ή και στρατιωτικών. Οδός Κονδρικτόνος, αφιερωμένη στον Σερ Έντουαρντ Κόντρικτον, ναύαρχο του Βρετανικού στόλου, ήρωα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, ενάντια στο στόλο του Ιμπραήμ της Αιγύπτου. Οδός Δεριγνή, έτσι, εν συντομία, το όνομα του Γάλλου ναύαρχου και πολιτικού Μαρί Ανρί Ντανιέλ Γκοθιέ Κόμις Δεριγνή, ο οποίος ήταν αρχηγός της γαλλικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο τρίτος εκ των διοικητών του στόλου των δυτικών δυνάμεων στην εν λόγω ναυμαχία ήταν ο Λογκίνος Χέιδεν, Ρώσος ναύαρχος Ολλανδικής καταγωγής. Και πάμε στην πλατεία Κάνιγκος. George Canning, Βρετανός πολιτικός που διετέλεσε και υπουργός εξωτερικών και πρωθυπουργός έστω και για λίγο. Το 1826 υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με τη Γαλλία και τη Ρωσία ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα. Όταν δε σχημάτισε ο ίδιος κυβέρνηση, προώθησε την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Οδός Βερανζέρου. Pierre Jean de Beranger, Γάλλος φιλέλληνας ποιητής, ο οποίος έχει γράψει μεταξύ άλλων τα ποίηματα «Το φανταστικό ταξίδι» και «Τα ψαρά». Πολλά από τα ποίηματά του μεταφράστηκαν στα ελληνικά. Οδός Σατοβριάνδου, άλλος ένας άνθρωπος των γραμμάτων. François Auguste René Υποκόμις de Chateaubriand, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός και φιλέλληνας, ιδρυτής του γαλλικού ρομαντισμού. Πίστευε πως η Γαλλία ήταν η πρωτότοκη κόρη της Ελλάδος, λόγω ανδρείας, ευφυΐας και τεχνών. Ανεβαίνοντας το κολονάκι, συναντάμε την πλατεία Φιλικής Εταιρείας, που πια λέγεται απλώς πλατεία. Αλίμονο αν δεν ξέρουμε τι ήταν η Φιλική Εταιρεία. Η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την προετοιμασία της Επανάστασης και την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλοφ, οι οποίοι έχουν και αυτοί τις οδούς τους στην περιοχή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικό ρεπορτάζ. Ούτε τα μισά δεν ήξερα. Αλήθεια. Αλλά τώρα τα άμαθα. Να σου πω κάτι. Άμα κάτσεις και τα σκεφτείς όμως, νομίζω ότι θα σου έρθουν. Στο σχολείο θα μου έρθουν κάποια πράγματα. Στο σχολείο τα έχεις μάθει όλα αυτά. Λοιπόν. Να σου πω τώρα, γυρνώντας εδώ που είχαμε μείνει. Να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Είναι πανεύκολο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είχαμε πάρει την ψημένη τάρτα. Βάλαμε την κρέμα μας, το κρέμα τυρί Φιλαδέλφια με όλη μας τη γέμιση που είχαμε ετοιμάσει. Την απλώσαμε με ένα κουταλάκι γιατί είναι ρουστική τάρτα μας. Και έχουμε ψιλοκόψει τα ντοματίνια, είτε στη μέση στα τρία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και έχουμε βάλει αλάτι και τα αφήσαμε για 10-15 λεπτά να βγάλουν λίγο τα ζουμάκια τους για να μαραθούν. Και απλά παίρνουμε αφαιρώντας το περιττό νεράκι που έχουμε βγάλει και θα τοποθετούμε διάσπαρτα. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ.
Και απλά μετά βάζουμε σε 180 βαθμούς το φούρνο μας και ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά. 20-25, μάλιστα. Ακριβώς, για να θα δούμε ότι έχουν αρχίσει να στεγνώνουν οι ντομάτες μας, να γίνονται σαν ημίλιαστες, θα αρχίσουν να ξεραίνουν, να βγάζουν την υγρασία τους και να πάρουν στις άκρες λίγο χρωματάκι. Άρα, παίζουμε με τα χρώματα, παίρνουμε ότι και ντομάτες, αν είναι στην εποχή τους, είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τις κόβετε σε φετούλες, τις βάζετε πάλι σε αλατάκι και είναι μια χαρά. Άρα, ψήνουμε κάτω στο 180 για 25 με 30 λεπτά και σορβίρετε με φρέσκους βασιλικούς, πιπέρι, λίγο λαδάκι και έχετε μια τρομερή μεσογειακή τάρτα με τυρί κρέμα Φιλαδέλφεια που θα απογειώσει πραγματικά σε όποιο τραπέζι για να το βάλει θα κλέψει τις εντυπώσεις, πιστέψτε με. Τώρα είσαι έτοιμος να παίξουμε? Είμαι πανέτοιμος και περιμένω πώς και πώς. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά. Νίκο το σκορδάκι μου μαζί. Και αμέσως μετά που λέτε θα παίξουμε το πίσω μου σε έχω. Εσύ που με έχεις τώρα, εδώ. Εσύ με έχεις πίσω σου, Καταρινά. Πάμε σε break. Να σας πω κάτι, επειδή δεν έχω μόνιτορ να βλέπω, δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται, αλλά μπορώ να το πάρω πάνω μου. Πάρω το πάνω σου. Γιατί είναι γυρισμένα τα μόνιτορ όμως, τα μόνιτορ είναι γυρισμένα γιατί θα παίξουμε και δεν πρέπει να βλέπουμε τα μόνιτορ, γι' αυτό. Α, εγώ θα μιλάω στο Σωτήρι μου και εσείς κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα παίξουμε το πίσω μου σε έχω. Το πίσω μου σε έχω είναι αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι μας, το υπέροχο, το σούπερ καταπληκτικό. Όπου εμείς προσπαθούμε, εγώ και αυτή τη στιγμή ο Στέφανος, λοιπόν, με τη βοήθεια όμως των υπολείπων, δηλαδή της Μαριλού, δηλαδή της Τζόρτζιας, δηλαδή του Γιώργου, εσείς θα το αποφασίσετε αυτό, για να, ωραία, πάρα πολύ ωραία, να μαντέψουμε τους ανθρώπους που θα κρύβονται από πίσω μας, αλλά εμείς δεν θα τους βλέπουμε τώρα. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που θα παίξουν τώρα. Άκουσα να δεις με μένα και με σένα. Εσύ θα κάνεις το ελεύθερο. Εγώ θα κάνω Κατερινά κανονικά. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι μια χαρά, εσύ? Και εμείς πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Το όνομά σας? Είμαι η Αγγελική. Αγγελική, από πού μας τηλεφωνείς, πεις και το όνομα της μαμάς μου? Από την Κομωτινή. Από την Κομωτινή. Και τώρα θα πούμε τι ωραία που είναι η Κομωτινή, γιατί πράγματι είναι πολύ ωραία η Κομωτινή. Ναι, είστε ναι, καλά όλοι, πολύ ωραία. Όλη η οικογένεια, εντάξει. Είμαστε όλοι καλά, σπίτι, ασφαλείς και σας παρακολουθούμε που μας κρατάτε παρέα. Εξαιρετικά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πρέπει να κάνεις, Αγγελική, είναι να διαλέξεις αν θέλεις να παίξεις μαζί μου ή με τον Στέφανο, αρχικά. Θα παίξω μαζί σου. Συγγνώμη, Στέφανε. Πειράζει, εγώ θα παίξω με την επόμενη, κυρία ή κύριο. Κανένα λόγο. Ευχαριστώ, Αγγελική μου, και θέλω να διαλέξεις και έναν βοηθό. Τη Μαριλού, την Τζόρτζια ή τον Γιώργο. Να διαλέξω τον Γιώργο. Να έχω μία Γιώργο. Πρώτο ζευγάρι. Κανόνισε την πορεία σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Το όνομά σας? Εγώ λέγομαι Ηλίας και καλώ από τα Ιωάννινα. Εξαιρετικά τα Ιωάννινα. Είναι καταπληκτικά και τα Ιωάννινα. Ηλία από τα Ιωάννινα, να ξέρεις, θα παίξει με τον Στέφανο υποχρεωτικά. Γεια σου, Ηλία. Τι έμεινε. Γεια σου, Στέφανε. Στέφανε, εγώ εσένα θα επέλεγα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Γιατί εσύ, Ηλία, δεν θα επέλεγες? Το πρώτο ταξίδι θα έρθω να πιούμε καφέ στη Λίμνη. Άκου τώρα. Μόνο με το είδωλο της ελληνικής δημοσιογραφίας θα μπορούσα να πάω, τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, τέλος. Τι σε είπε. Πάμε να κερδίσουμε, Ηλία. Πάμε να κερδίσουμε. Κάτι της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τι της ελληνικής δημοσιογραφίας? Α, το είδωλο. Είδωλο. Θα τρελαθώ. Πάμε να κερδίσουμε. Να σου πω, είδωλο, έρχεται ο κρατερός. Οπότε δεν θα παίξεις. Είδωλο. Ο Ηλίας με μένα θα παίξει τώρα. Για να είμαστε εντάξει. Ή θα παίξεις εσύ με τον Στέφανο. Ναι. Α, ωραία, θα σας πω τι έγινε, έχει γίνει. Ούτε εμείς περνάμε καλά. Όχι, περνάμε εμείς καλά. Επειδή έρχεται ο κρατερός, θα παίξει, λέει, ο κρατερός με τον Στέφανο. Για τον Ηλία από τα Ιωάννινα.
Πάρε θέση, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε, Γιώργο. Πάμε, Αγγελική, πάμε, Αγγελική. Λοιπόν, έχουμε 70 πάμε. Δευτερόλεπτα, Αγγελική. Εγώ θα πάω εδώ για να μην βλέπω. Δεν υπάρχει κανένα μόνιτορ μπροστά. Πάμε, γερά, εσύ Κατερίνα. Τώρα θέλω να είσαι περιγραφικό για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, θα εντάξει. Θα για να κερδίσει Αγγελική. Ωραία, πάμε για την Αγγελική και την Κομωτινή. Πάμε. Α, λοιπόν, μεγάλη αθλήτρια. Η ατάκα της έμεινε στην ιστορία και κατάφερε να κερδίσει το χρυσό. Είναι η Βούλα Ματουλίδου. Μπράβο, Κατερίνα. Επίσης, υπέροχη ηθοποιός, όμορφη, με ατάκες που έμειναν στην ιστορία. Και αυτές οι ατάκες έμειναν στην ιστορία. Έχει ένα παρεάκι στο οποίο μαζεύονται μαζί και παίζουν έτσι λίγο χαρτάκι. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Όχι, είναι η άλλη της Μαρία παρέας. Καπογιάννη. Μπράβο, Κατερίνα. Όχι, εμείς είμαστε αντίπαλοι. Υπέροχη τραγουδίστρια. Έχει κάνει την εμφάνισή της στη Eurovision, έχει εντυπωσιάσει, αλλά δεν έκανε καριέρα γι' αυτό στο εξωτερικό. Τρομερή φωνή, η οποία έντυσε το soundtrack μιας ταινίας που είχε ένα καράβι το οποίο δυστυχώς πήγε σε ένα παγόβουνο. Πάμε λίγο. Του Τιτανικού. Ναι. Α, η Celine Dion. Μπράβο. Πόσο δύσκολα τα κάνεις. Μοντέλο το 90s, ψηλή, όμορφη, με ελληνική ομορφιά. Cindy Crawford, Τζόρτζι Γεωργίου, πες. Ελληνίδα. Ελληνίδα, Έλενα Κουντουρά. Όχι. Η Βίκη Κουλιανού. Μπράβο. Πολιτικός. Έκανε πολλά αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Έτσι, λίγο βαρύμαγκας, με τις μηχανές του, με ταξίδια στην Αίγινα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ο άνθρωπος. Ήσουν πολύ περιγραφικός. Γράφει το όνομά του με έναν ή, λέει ο κόσμος. Δεν ήθελα να είμαι τόσο γρήγορος, παιδιά, να το απολαύσουμε το παιχνίδι πια. Μην είστε τόσο killers. Δεν ξέρω. Τι γίνεται. Αγγελική, πόσα βρήκαμε, εγώ δεν κατάλαβα. Α, ναι. Έχουν πολύ δύσκολη δουλειά. Τέσσερα βρήκαμε μόνο. Έτσι πάει αυτό. Αν ήμασταν περισσότεροι, θα μιλάγαμε περισσότεροι. Γιώργο, αλλά είμαστε μόνο έξι, τι να κάνουμε. Για πάμε. Τι πάει, τι. Δεν είσαι. Περιγράφω. Περίμενε. Ναι, πάμε. Άνθρωπος των ημερών αναδύθηκε στην καραντίνα. Ένας εκ των δύο που περιμένουμε να ακούσουμε τα νέα. Ένας εκ των δύο. Που περιμέναμε στις 6 ώρα. Ώρα. Περιμέναμε στις 6 ώρα, αγόρι μου. Ποιον ακούγαμε στις 6 ώρα. Το κύριο. Σταμάτα τώρα. Όχι, το γιατρό των άλλων. Αλήθεια, αλήθεια τώρα. Το λες. Παιδιά, κόλλησα. Παιδί μου. Το Γαρδαλιά. Ωραία, Παναγία μου. Ρεζίλη θα γινόμαστε. Πάμε, έλα, πάμε πιο γρήγορα τώρα που ξεκολλάω. Κάτσε καλά. Η ροίδα των κινουμενών σχεδίων που έχει να κάνει με πάρα μέλησα. Πολλά σκυλάκια με βούλες. Η ροίδα. Πώς πού να τη θυμάμαι, η Κουρέλα Ντεβίλ. Αυτή. Ωραία, αυτή είναι. Μια χαρά το πες. Αγαπημένη, τρελή, υπέροχη, ηθοποιός Ελληνίδα. Με κοντό ξανθό μαλλί, ιδιαίτερη φωνή, η οποία τα τελευταία χρόνια πηγαίνει στο Παρίσι. Το μαλλί είναι. Με κοντό μαλλί, ξανθό. Αυτό σε νοιάζει. Χρόνια με τον Αλέξανδρο τον Ρίγα. Άλλο. Τι άλλο. Άλλο, ξεκό. Χρυσαρόπα ήταν, ρε φίλε. Πανέμορφος κούκλος τραγουδιστής Έλληνας. Ρόκος. Ρουβάς, Νταλάρας. Πιο νέος. Όπου, άλλη. Πόσα βρήκανε. Άλλη μαύρο. Κέρδισε η Αγγελική από την Κομωτινή. Μπράβο, Αγγελική. Μισή ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η τροπή του κόσμου. Εσύ τώρα έκανε να βρει τον Νίκο Χαρδαλιά. Δεν ήσουν καλό. Μα χωλάζει τα τηλεπαιχνίδια οι άνθρωποι. Μισή ώρα να παίξει να βρει τον Νίκο του Χαρδαλιά. Ναι. Δηλαδή τον Νίκο του Χαρδαλιά. Το βάθρο του πυρό, παιδιά. Τη χρήσα τη ρόπα να μην ξέρει, α πούμε. Δηλαδή σου λέει πηγαίνω έρχεται στο Παρίσι. Ποια άλλη πηγαίνω έρχεται στο Παρίσι. Ήταν σαν να κλέβουμε εκκλησία. Να πούμε τι έχει κερδίσει η Αγγελική. Είναι περιγραφικό. Έχει κερδίσει 2 σετ με προϊόντα για το πρόσωπο και το σώμα. Υπέροχη κρέμα ματιών, ωρά κρέμα ημέρας, κρέμα σώματος, φυσικά σαπούνια, προσώπου και σώματος επίσης και bath bomb από την εταιρεία zestosoap.gr. Ηλία, συγγνώμη, Ηλία, ρίχτω. Δεν πειράζει, Στέφανε, δεν πειράζει. Ξέρεις, Ηλία, ελπίζω το είδωλό σου να μην σε απογοήτευσε. Ήθελες να παίξεις και με το είδωλο της δημοσιογραφίας και αυτό ήταν. Σέφαγε. Και ακούγονται τα γελάκια τώρα, καταλαβαίνεις. Κατερίνα, θα ξαναπάρω αύριο. Έτσι. Αύριο μην πάρεις, γιατί είναι Σάββατο. Όχι, Δευτέρα. Δευτέρα καλύτερα. Το καφεδάκι θα το πιούμε στα Γιάννενα όμως. Τα Γιάννενα, τα αγαπημένα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλους σας, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Και όλοι μαζί εδώ. Σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, έχουμε MasterChef. Αύριο, 9 η ώρα το βράδυ, έχουμε MasterChef.
Και βεβαίως. Έχουμε... Και επειδή σήμερα το βράδυ έχουμε MasterChef και θα είναι ποια ομάδα κέρδισε και αύριο θα υπάρχει αποχώρηση από την ομάδα που έχασε. Τη Δευτέρα θα έχουμε εδώ τον άνθρωπο. Ναι, τον άνθρωπο, τη γυναίκα ή τον άντρα που τον αποχώρησε. Είναι, άνθρωποι είναι και οι δύο. Ναι, θέλω να το πω. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εμάς καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι στο site, ακολουθεί η εκπομπή Λίθινη της Δύναμης. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την Δευτέρα, Θεού Φέροντος Καιρού, Επιτρέποντος Κορονοϊού και όλων των σχετικών. Ψυχραιμία, χιουμόρ, απόσταση, γιατί χρειάζεται και επιβάλλεται από όλους εμάς, τους ανθρώπους, την αγάπη μας. Να χαμογελάτε έτσι όσο γίνεται περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Και να περάσετε ένα ήρεμο, χαλαρό, υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα με το καλό. Κράτα γερά, Σπύρο! Γεια! Yeah!